Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή στον Λίμπερο 107,4 για ακόμη ένα πρωί ενωμένοι, δυνατοί, ξυπνητοί, αγέροχοι σας υποδεχόμαστε στην καινούργια ημέρα εν μέσω του φαινομένου, πώς μπορούμε να το πούμε και εμείς. Θέλουμε έτσι να πάρουμε κάτι εντός εισαγωγικών από την χάρη των φίλων μας των Αμερικάνων, οι οποίοι ήθιστε ένα μεγάλο καιρικό φαινόμενο, μια μεγάλη καιρική, κακοκαιρία, ωραία έκφραση. Τους τυφώνες δηλαδή ως επιτοπλίστων να τους ονομάζουν για να τους εξευμενήσουν με ως ήθιστε γυναικεία ονόματα, τυφώνας Κατρίν και ούτω καθεξής. Έχουμε μπει και εμείς σε αυτό το πεδίο. Το οποιοδήποτε καιρικό φαινόμενο θέλουμε να το δώσουμε και εμείς το ονοματάκι του, να μην είναι ορφανό. Κακοκαιρία λέει ξενοφών, Στέφανε. Τυφώνας δροσιά. Ναι. Τι ξέρεις τη δροσιά? Δροσιά έχει. Την κατάλαβα εγώ σήμερα το πρωί στο μηχανάκι. Διπλό φούτερ, ζακετάκι. Διπλό φούτερ. Βέβαια, κουκουλίτσα. Εκεί μας καταντήσανε. Ναι, εκεί που έβλεπα το Next Top Model εχθές, εκεί τη ζεστασιά, τη θαλπορή της τηλεόρασης. Ναι. Σηκώθηκα το πρωί και ένιωσα ένα κόντρα ξύρισμα στην φαλακρή μου κόμη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λες καλημέρα στους ακροατάς, καλημέρα στους στεναχωρεμένους. Λες πως θα ντυθώ σήμερα. Πως θα ντυθώ, ποιο είναι το κόνσεπτ για σήμερα, έτσι, με το Δαγκόσοβιτς. Έτσι. Τσακ, τα μπλουζικά και τα φουτεράκια. 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 Φαινόμενο λέει ξενοφών. Τώρα γιατί τον ονόμασαν ξενοφών? Έλατε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πολύ του δαμπάνικο όνομα, αρέσει. Τι θα ήθελε, δηλαδή, αν του έδινε ένα όνομα, ήσουν εσύ και στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θανασάκης. Θανασάκης, έτσι, ένα πιο λαϊκό. Ένα πιο... Φαινόμενο Πέλκας. Πέλκας. Φουρτούνα. Φαινόμενο Ανακατοσούρα. Ουάρντα. 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 Ίσως θα μπορούσε να είναι και αυτό. Γιατί ξενοφών. Εμένα στο μυαλό μου δεν ήρθε ο αρχαίος, ο ιστορικός και ο σοκρατικός φιλόσοφος, αλλά μου ήρθε στο μυαλό ο Ξενοφών, ο Ξυφουνών που έλεγε η Δεβόρα στο Εκείνης και εγώ. Ναι, ο Πολυλογός. Τι θα φάει Ξυφουνών? Σπακανόπιτα. Ναι. Λες από εκεί να έβλεπαν εκεί στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έτσι. Μεσημεράκι καμιά επανάληψη στον αντένα και σου λέει πώς να το πούμε, ρε παιδιά, τώρα να το πούμε δόγκανο. Όχι, ρε. Α, μην το πούμε Δεβόρα. Κύριος Παπαπέτρου, δεν ξέρω και λατρεία. 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 Να μην το πούμε τώρα και το φαινόμενο. Λατρεία θα είναι, εντάξει, θα είναι κάπως περίεργο. Οπότε σου λέει, ας το πούμε Ξυφουνών. Να, ωραία, εδώ όλοι θα το καταλάβουν, όλοι θα το κατανοήσουν. Ταλαιπώρια. Έτσι έχει καθιερωθεί. Την επόμενη φορά, πάντως, παιδιά, να μας ρωτήσετε, μπορούμε να ψηφίσουμε και εμείς. Ναι. Μπορούμε να προτείνουμε ονόματα για να έχουμε, κάβα κανονικότατα, για να μην προβληματιζόμαστε τέτοιες περιπτώσεις. Καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό σημερινή εκπομπή. Καλημέρα σας. Λαγόρι μου, να το φαινόμενο. Πατ. Τι έγινε? Τι να γίνει, φίλε, κρύο. Κρύο, πόσο, τι βαθμοί έχουμε? Δεν ξέρω, δεν άνοιξα, αλλά έχουμε μια κουφόβραση έξω. Κουφόβραση, για να... Αιτική κουφόβραση. Για να έχουμε εδώ πέρα να φοράμε... Έχει κάνω τον τζάκι όλη μέρα, σύλλο. Οχ, με ξύλα από την γειτόνισσα. Όχι, αφού σε έφερα, ντάνιασα, σύλλο. Α, ντάνιασες, δεν χρειάζεται πλέον να παίρνουμε να ψηρίζουμε. Εντάξει, τα δικά μας τα ξύλα, τα ατόφια, τα ωραία. Ναι, είναι φρεσκαδούρα, δεν είναι ξερά, είναι χλουρά, αλλά εντάξει, κάνω δουλειά. Κάνω δουλειά, Βάλαμε τίποτα πάνω στο τζάκι. Μπα, όχι τίποτα, τίποτα. Δίαιτα μέχρι το απόγευμα που θα παίξουμε με τον Άρη. Να, κάνουμε δηλαδή νηστεία. Έχουμε χασάμ ταβά εκεί πέρα. Τι έχουμε? Χασάμ ταβά. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Φαγητό, ρε. Χασάμ γκαβά. Ο Νταβάς, ξέρω εκεί το Νταβάς που είναι το μεγάλο το ταψί. Ναι. Κοψίδια με λαχανικά. Ναι, μπράβο, στο ταβά. Τα ρεγουλάρι, δεν ξέρω, θα το κάνει ωραίο. Α, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ακούγεται. Και λευκό ίνο. Ναι, ούτε καν ρετσίνα, λευκό ίνο. Επίσημα, είναι σαν... είπα ρετσίνα, να μην κάνω τώρα μαύρη διαφήμιση. Τι μαύρη, ρετσίνα είναι ρετσίνα. Δεν είναι, αναφέραμε μάρκα ούτως ή άλλως, οπότε δεν αποτελεί διαφήμιση. Μέχρι δηλαδή τις 7 όπου θα δοθεί το εναρκτήριο. Θα δοθεί το.
πιστεύω σε ρυθμούς προπόνησης, σε μια 4-5 να ρίξουμε σήμερα. Μάλιστα, μάλιστα. Και μέχρι τότε. Μέχρι τότε πάντα στο Καραϊσκάκι. Μετά, δηλαδή δεν θα φας τίποτα, δεν θα φάτε τίποτα μέχρι τις 7 η ώρα. Συνοηθήκαμε. Σαραμαζάν είναι αυτό, δηλαδή. Έτσι πώς το περιγράφω. Καλά το είπες. Καλά το είπες. Να πάνε βάλει για τα στομάχια να γουστάρουμε εκεί πέρα. Α, μάλιστα. Μη σας πέσει βαρύ το θέμα είναι. Μα όχι καθόλου τίποτα. Δεν πέφτει τίποτα βαρύ. Μια 4-5 σε ρυθμούς προπόνησης. Με πολλές αλλαγές πιστεύω ο coach. Ναι, ποιος θα τα βάλει τα τέρματα, ποιον προβλέπεις? Σε ξέρω. Ναι, κάτι δεν σου έρχεται έτσι, ας πούμε. Ο Πρίγιο γκολ θα κάνει ένα-δύο. Ο Πρίγιο, δεν θα παίξει μάλλον. Ας παίξει, θα βάλει κι αυτό. Αλλά μπορεί τώρα να παίξει. Μη σε πέσει βάρη του Χασάμ Νταβά τίποτα. Μη βάρει στο μαχιάσεις. Εκεί βέβαια, εκεί άνετα. Εκεί θα έχουμε άλλη σπεσιάλιτε μάλιστα. Οπότε λιτό το σημερινό μας πρωινό, θα κάνουμε μια μήνυκα αποτοξίνωση, δεν χρειάζεται. Θα βάλω κανένα τσαγάκι να ψω. Καμιά φτιάξει. Κάνα δύο-τρία σφινάκια γωνιάκ με φτιάξει. Πέφτει. Και έτσι τι. Ναι, ναι. Καν τυράκι, κανένα τέτοιο θα βάλουμε. Όχι τίποτα. Πάω και ξερό ψωμί που λένε δηλαδή. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Να σε καλά, μιλάμε λέει. Έγινε, τα λέμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Λοιπόν, το σημερινό μας. Το σημερινό μας brunch δεν περιλαμβάνει τίποτα απολύτως. Γιατί ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Σαμαρίνα θα είναι λιτός και θα περιμένει, όπως μας δήλωσε, την έναρξη του περιβόητου, του πολυαναμενόμενου, να το πούμε, πολυαναμενόμενο. Σχεδόν, εντάξει. Διατηρούνται χαμηλοί τόνοι και από τις δύο πλευρές. Από εκεί που όταν κληρωθήκαν. Όταν κληρωθήκαν οι δύο ομάδες, υπήρχε έτσι μια σχετική αναθάριση μέσα στις ψυχούλες. Αλλά τώρα νομίζω ότι. Οι φίλοι του Πάκου ξανακουραστήκανε λίγο. Εκτός από την προπόνηση, ας πούμε, η εκπομπή του περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Χασάμ Νταβά και Λευκό Ίνο. Και άλλα και μερικές ρωτές να έχουν οι φίλοι. Χασάμ Νταβά, Ρετσίνα, αποφύγαμε. Αποφύγαμε την τοποθέτηση προϊόντων. Την τοποθετήσαμε όμως με. Κάτσε να μας ταχώσουν και να τα λέμε. Έτσι, θα μας ταχώσουν. Θα μας ταχώσουν, δεν χρειάζεται. Ο πρόεδρος έχει την φίρμα, σου λέει. Την φίρμα, αλλά δεν δίνει τίποτα εδώ πέρα, σου λέει 6-8 το πρωί. Οπότε θα λέμε σόδα. Εμείς όμως λέμε, πετάμε το τυρί. Α, έτσι. Πετάμε το τυρί. Advertisement space, δηλαδή. Κοίταξε, γενικά η τόνη είναι πολύ χαμηλή, διότι ένα μεγάλο rotation υποτίθεται από τις δύο ομάδες, αλλά εγώ δεν βλέπω να κάνει κανένα σοβαρό rotation παρά να χτυπηθούν στα ίσα. Στα ίσα, μα δεν γίνεται τώρα, υπάρχει πίεση. Έχει θέμα, ναι, δηλαδή με 3-4 αλλαγές. Ο καθένας πάει τα λέγαμε χθες ότι αποκλείεται να είναι παραπάνω την όσον αφορά το. Μετά από τις αποστολές που είδα εγώ. Το δικέφαλο του Βόρα. Εντάξει. Αλλά υπάρχει εντάξει, μια υποτονικότητα θεωρώ. Νομίζω ότι. Δεν υπάρχει, δεν είναι στυλ ντέρμπι που θα γίνει την 7η αγωνιστική. Με την 7η αγωνιστική τώρα ελάτε εδώ, θα θυμηθείτε, θα λέγαμε αυτά το 36. Θα σου κάνω και θα σου πάρω το πρωτάθλημα εγώ. Όχι, εγώ θα βγω Ευρώπη. Ναι. Όχι, εσύ θα βγεις. Από τη στιγμή που δεν διακυβεύεται κάποιο ιδιαίτερο τίτλο, κάποια πρόκριση. Τίποτα. Και σου λέω ότι και οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι. Εντάξει, κουραστήκανε, είχαν δύο παιχνίδια. Κοίταξε, οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι ψηλωμένοι. Θα κάνουμε προπόνηση, λένε, ας πούμε. Εντάξει, ναι, αλλά σκέψου να πηγαίνεις. Πέμπτη Κυριακή στο γήπεδο. Έτσι. Πέμπτη Κυριακή Ρετσίνα, μπύρα, ναι, καφέ, σουβλάκι. Και τέταρτη και τρίτη μέρα, ας πούμε, στα καπάκια. Κάπου έχεις κουραστεί. Ναι, βέβαια. Να πεις λίγο next top model εκεί. Κανονικά έπρεπε να γίνει στο Χαριλάο το παιχνίδι και να υπάρχει από την. Να λειτουργήσει και η άλλη αγορά. Ναι, ρε, θέλουμε και εκεί λίγο. Να κινηθεί και εκεί. Άξι, εκεί μόνο το παζάρι στη Κανάρη θα γίνεται. Πρέπει να γίνεται και. Πότε είναι το παζάρι? Πέμπτες. Τις Πέμπτες είναι. Κανάρη, ναι. Τώρα εκεί στο Χαριλάο δεν ξέρω μπροστά. Έχει, δεν έχει. Έχει παζάρι. Πρέπει να έχει. Τις Πέμπτες νομίζω. Τις Πέμπτες είναι. Έχει λίγο πιο πάνω στη Μαρτίου, νομίζω το Σάββατο. Ναι. Τάξι, Παρασκευή είναι στη Μαρτίου κάτω. Αλλά εκεί η Μαρτίου μεγάλη είναι. Ρε, δεν βλέπει από πού να πιάσει τώρα. Γι' αυτό. Ένα παζάρι που βολεύει όλες τις περιοχές είναι. Μία πόλη, ένα παζάρι. Το Champions League του παζαριού είναι Τετάρτη. Παρολίγο Champions League. Τώρα πλέον UEFA. Κάθε χρόνο φυσικά UEFA. Θα πρέπει να αλλάζει και αυτό η μέρα. Θα πρέπει να πηγαίνει ανάλογα με το πότε αγωνίζει το ΠΑΟΚ. Δηλαδή Πέμπτες αγωνίζει το ΠΑΟΚ. Πέμπτες στο παζάρι. Τώρα Πέμπτη θα το πάτε, παιδιά, το παζάρι. Το κάθε χρόνο η Τετάρτη, ας πούμε, υποτίθεται. Δεν αλλάζει. Αλλά δυστυχώς. Αυτό είναι θεσμοθετημένο πολύ πριν ξεκινήσει το Champions League να μπαίνει. Κατεβαίνει ο Ιμπραήμοβιτς και να βλέπει και τα ψάρια τη Πέστροφε εκεί μπροστά. Τα παγάκια να λιώνουν. Πού θα βρει. Θα βρει ο Ιμπραήμοβιτς καταρχήν στην Αμερική. Δεν είναι Αμερικάνα, αλλά λέμε τώρα. Ναι, αλλά να έρθει. Ένα Champions League θα το έπαιζε εδώ πέρα. Εντάξει, πού να τα βρουν αυτά τα ψάρια. Καταρχήν η
Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι δεν τρώνε ψάρια. Έτσι λένε αυτοί. Δεν τρώνε ιδιαίτερα. Έχουν κάτι φίστιξ, κάτι τέτοια, κάτι μπακαλιάρους, κάτι αυτά. Δεν τρώνε, ας πούμε, όπως παίρνεις εσύ, ας πούμε. Το έχουμε καθημερινά, νομίζω. Μια συναγρίδα που την έχουμε έτσι τη καθημερινότητα, ας πούμε, ένα έδεσμα. Ας πούμε, σαρδελίτσες, γάβρους, τέτοια αυτά. Δεν τα τρώνε. Δεν έχουν. Κάπτεν Ίγλο. Στην Πορτογαλία τρώνε ψάρι, το οποίο ψάρι. Το τηγανίζουν και δεν το καθαρίζουν καν μέσα τα εντόστια. Σιγά. Δεν τα βγάζουν, το πετάνε έτσι όπως είναι, κανονικότατα. Πω, από τι προκομμένοι άνθρωποι είναι αυτοί. Και στην Ισπανία τώρα είναι κάτι γαρίδες, κάτι τέτοια, δεν το έχουν πολύ. Τα έχουν εκεί, τα σπαέγια, ας πούμε. Παέγες είναι συνήθως με, με κάτι καραβίδες, με κάτι τέτοια. Το χάμπραμα. Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Αλλά δεν έχουν την κουλτούρα τροποντινά του ψαριού όπως την έχουμε εμείς. Πάρα την φράκα. Πάλε εδώ μια παντρεμένη, βάλε τον Ατάλο. Τσίπουρο εκεί πέρα. Καλά, είναι και τώρα αυτό. Θα πάω να δεις καμιά τσιπούρα, θα δω και κανένα λευκό κρασί και θα μην γυρίσουν τα μυαλά μου. Κάπως έτσι θα πάω. Έτσι, λοιπόν, μάλλον πεινάμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε πρωί-πρωί έτσι με. Φέρω ένα χασάπνταβα να φάω. Τι είναι το χασάπνταβα, πώς γίνεται. Κοίταξε. Ο χασάπι, μάλλον ο ταβάς. Αν το θεωρείς σύνθετη λέξη χασάπης. Και ο ταβάς είναι το μεγάλο ταψί. Θυμάσαι που έφτιανε οι γιαγιάδες οι πίτες στο χωριό, ένα μεγάλο στρόγγυλο. Ναι, βέβαια. Πάνε και το φύλλο και αυτό και τέτοια. Ο ταβάς είναι τόσο μεγάλο, ας πούμε, και λίγο πιο βαθύ για να χωράει πράγμα μέσα. Και το ρίχνει. Σαν το λιμάνι που είναι βαθύ. Μπράβο, ναι. Ας πούμε, ένα μεγάλο στρόγγυλο ταψί. Λίγο βαθύ να το σκεφτείς. Και αυτός λέγεται ο ταβάς. Ναι. Το αλαφάμα, για να δούμε τι, για να ανοίξουμε το καπάκι από το ταβά να δούμε τι έχει σήμερα, λέγανε στα παλιά χρόνια, τι φαΐ έχει, ας πούμε. Και αυτό τι έχει μέσα δηλαδή το... ο ταβάς είναι το σκεύος. Ναι, γιατί το λένε χασάπι ταβά. Γιατί το χασάπι ταβά, κρέας δεν θα έχει χασάπι, λαχανικά είπε αυτός. Λαχανικά μέσα. Μαγειρεύτηκαν μέσα, έγινε, τι μάγειρας έχω γίνει. Λοιπόν, πρέπει να πω στο MasterChef να διώξω το κοντιζάκι να πάω να βαθμολογώ. Υπάρχει φέτος MasterChef που θα παρακολουθείς, θα υπάρχει. Κάτι θα υπάρξει, δεν μπορεί, αυτό θα υπάρξει. Θα υπάρξει, γιατί τώρα ξεκινήσαμε, άρχισα να τα βλέπω και εγώ. Που δεν τα βλέπα. Δηλαδή, Girls Nox Top Model. Το είδα. Χθες είδα My Style Rocks για πρώτη φορά. Δεν είχα δει ποτέ. Χθες είδα το Top Model. Δεν τα έβλεπα, ας πούμε, συχνά, αλλά είχε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, προχθές ήταν αυτό, τη Δευτέρα. Τι επανάληψη ήταν, δηλαδή. Μάλλον επανάληψη. Δευτέρα, Τρίτη και χθες. Και χθες είχε. Και εγώ δεν κάτσα. Γιατί νομίζω μόνο Δευτέρες είναι. Τώρα ξέρεις τι είδα στη διαφήμιση, έγραψε Δευτέρα Τρίτη. Ναι. Δήμερο, πάνε καλά. Εμένα με παραπληροφόρησε και μου είπαν ότι μόνο τις Δευτέρες μεταδίδεται και δεν έκατσα να το δω χθες. Κάποιος φανατικός να μας ενημερώσει. Μας ενημερώσει γιατί ψάχναμε χθες το βράδυ να δούμε τίποτα. Τώρα κύπελο Ελλάδος, άσε να πάνε τι να παρακολουθήσεις. Έχουν και κάτι επίτηδες ρίχνουν μέσα για το γέλιο, ξέρω εξής. Εντάξει, πάντα γίνεται σε αυτές τις εποχές. Γουστάρω πολύ, έχει και έναν κριτή, έναν ψηλό σαν το Βερόν που είναι, σαν το ποδοσφαιριστή. Τη θυμάσαι, έχω πάνε σε παλιά Βερόν. Δεν θυμάμαι και τα ονόματα. Ναι, ο Βερόν. Εσύ τώρα, όχι, δεν δες κάτι. Τι πάσα τώρα εσύ, όχι, δεν δες κάτι. Έχει πραγματάκι έτσι για να περάσουμε. Όταν δεν έχει ποδοσφαιράκι σήμερα όμως, εντάξει, η μέρα μας θα είναι γεμάτη, 7 η ώρα, τηλεορασίτσα. Οι καρφωμένοι τα φρέντα θα ανακατώνουν όλοι. Και μετά καρφωμένοι πάλι στα ράδια. Όχι, τι θα πούμε, ποιο θα πάρει, τι θα κάνει, τι θα ράνει. Αυτά είναι. Για εμάς εμπορικά θα έπρεπε το παιχνίδι να είναι κανονικά στις 9. Ναι. Στις 9 και να τελειώσει στις 11. Ναι. Συνεντεύξεις, δηλώσεις, αυτά να πάει 12. Μπράβο. Μετά πόσοι να βγουν στις γραμμές, θα έχουν κοιμηθεί. Ναι. Για να βγαίνουν το πρωί, ας πούμε. Να πάρουμε όλη την κρέμα. Ναι. Να βγαίνουν. Αλλά τώρα εντάξει. 7, 9, πες 10 η ώρα, θα τελειώσει. Εντάξει, 10, 12. Ναι. 12 πες, ας πούμε, 2. Βάλε και Ζαγόρα μέσα και ιστορίες. Ναι, δεν θα ξεχαρμανιάσει ο άλλος τώρα. Ξεχαρμανιάσει, Εκτός αν είναι κανένα βαρύ αποτέλεσμα. Άμα εκεί να δείξει ξεχαρμάνιασμα είναι το βαρύ το αποτέλεσμα. Άμα είναι κανένα βαρύ αποτέλεσμα, οπότε θα αρχίσουν τώρα εδώ. Λουτσέσκου γιατί απέκλεισε στον Ουάρντα, ή Ερέρα γιατί δεν έβαλε στον άλλον και αυτά και τέτοια. Ουάρντα τα ήθελε και τα πάθη, ας πούμε. Τα ήθελε, λες. Θα είναι εκτός τελικά και σήμερα, θα είναι και το Σάββατο απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτό που περί Ουάρντα, ας πούμε, τι φάση παίζει, δεν είναι ότι να τον βάλεις να το κάνεις. Υπάρχει και η κατάσταση των αποδυτηρίων. Πρέπει να κρατάει ένας προπονητής τα αποδυτήρια. Τι θέλω να πω. Ναι, μεν μπορεί να είσαι ταλεντάρα, μπορεί να είσαι μπαλαδόρος, αλλά όταν είσαι ο μόνος που κυκλοφορείς μέχρι τα ξημερώματα Θεσσαλονίκη και είσαι στα social media και δείχνεις που είσαι, κύριε Ουάρντα, ας πούμε, δεν μπορεί και ο προπονητής να σε βάλει εντεκαδάτο, να σε δώσει φανέλα βασικού, να την έχει σπίτι. Γιατί και τα άλλα τα παιδιά, τι θα σε πούνε, θα σου πει, φίλε Ρασβάν, εγώ είμαι όλη τη μέρα προπόνηση σπίτι προπόνηση. Και τι θα με βάλεις πάγκο για να παίξει, ας πούμε, να δει και το καλό παράδειγμα ο Ρασβάν, να κρατάει τις αποστάσεις. Όχι ότι δεν θέλει να τον βάλει να παίξει. Δεν νομίζω ότι συνετέλεσε η έξω η παιδική του ζωή στην απόφαση αυτή, διότι όπως τουλάχιστον μάθαμε και ακούσαμε, περισσότερο ξέρω όλο το ότι
Ο ίδιος, ας πούμε, γκρίνιαξε, αντέδρασε, όχι, αντέδρασε έντονα. Γιατί δεν παίζει. Ναι, γιατί δεν παίζει. Λόγο δεν παίζει. Ναι. Και αυτό το λόγο δεν παίζει. Βέβαια, αυτό το λόγο παίζει. Ναι, αλλά δεν μπορείς να αισθανθείς μια αδικία από τη στιγμή που όποτε μπαίνεις και αποδίδεις και δείχνεις, ναι, και δεν βγάζεις προς τα έξω. Ωραία. Ότι είσαι επηρεασμένος από οτιδήποτε άλλο που μπορείς να κάνεις εκτός του γηπέδου. Και παρόλα αυτά δεν κερδίζεις την εμπιστοσύνη, αισθάνεσαι μια πικρία. Δεξί και σύρε, ο Άρτα πάνε μια φορά σε εκείνο το σπίτι. Ναι. Τα αγόρι μου, πόσες φορές συναντηθήκαμε το βράδυ. Σε ποιο σπίτι? Σπίτι του Άρτα να πας. Στο σπίτι του, να μην είναι όλη τη νύχτα έξω. Σέλφι στο Κάσπερ, Μάσπερ και τα σπίτια. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι όταν έχουν ρεπό οι παίχτες ανεβάζουν. Πάντα ο Άρτα έχει ρεπό, πώς γίνεται. Που δεν παίζει. Πώς να μην έχει ρεπό, να. Φυσάει τα ρεπό από τη σημαία. Παντού το ίδιο πρόβλημα έχει σε όλες τις ομάδες. Δεν ξέρω, εγώ μπορώ να το καταλάβω λίγο να σου πω την αλήθεια. Τώρα δεν ξέρω και πώς μπορεί να αντέδρασε. Μπορεί να αντέδρασε κάπως έντονα. Εντάξει, και όλοι δίκαιο και ο προπονητής έχει δίκαιο. Και αυτό έχει δίκιο. Και εγώ, Άρντα, μου θα με έλεγε, κάτσε ρε φίλε, είμαι παιχτούρα. Βάλε με τι. Βέβαια, και δείχνω κιόλα. Δεν είναι ότι δεν. Δείχνω μέσα ότι τον μπορώ. Όχι μόνο το να τρώμε, και φέτος όποτε έχει χρειαστεί και όποτε έχει κληθεί, έχει μπει μέσα και έχει ανατρέψει τα δεδομένα γενικότερα. Και όπως λέγαμε και μέσα στο παιχνίδι του Καραϊσκάκης, ήταν κατεξοχήν. Παρόλο το ότι εσύ δεν συμφωνείς ότι ένα τόσο επιθετικό γενή παίχτη χωρίς ιδιαίτερα αμυντικές περγαμηνές θα μπορούσε να. Πώς δεν μπορεί. Αλλά έχει θεωρούσε κατάσταση, ναι, γυρνάς και μαρκάρεις. Ναι, ναι, θεωρώ ότι τρέχει, δεν μαρκάρει, κάνει και τα τάκλη του. Δεν είναι αδιάφορος όσον αφορά το ανασταλτικό κομμάτι. Εγώ θεωρώ ότι μέσα στο Καραϊσκάκης τουλάχιστον, βλέποντας και το παιχνίδι του Πανιωνίου, βλέποντας την εμφάνιση του Σπιρδόνοβιτς, με αυτόν τον γνώμονα, ότι θα ταιριάζει. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει και το θέμα της πειθαρχίας και των ισορροπιών. Το πειθαρχικών. Βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ναι. Να. Δεν θα είναι μέσα και απέναντι στον Άρη. Στον Άρη θα ήταν επίσης μια πολύ καλή. Όχι, θα ήταν δύσκολα. Ήμασταν σφιχτούλιδες. Ήμασταν σφιχτούλιδες. Αλλά εντάξει. Τα γάλατα θα γινόταν γιαούρτια. Χαρά τώρα, Σάχοφ. Πάρε Σάχοφ. Μεγάλος Βέρμπλουμ, 19 πόντος και τέτοια. Τα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Εντάξει, μπορεί να έγινε συμφωνία κυρίου, παιδιά, μην πολύ τρέξουμε. Έχουμε χατσερίδι εκεί μας. Έτσι το έκανα και εγώ, ας πούμε, όταν έπαιζα ή όταν έπαιζα μπάλα και μπάσκετ, ας πούμε, παίζαμε αυτά μεταξύ μας. Ναι, έπιανα αυτό που έλεγε λιγότερο, επί τους μάζευα και τους έλεγα, παιδιά, δεν θα πολύ τρέξουμε, ας πούμε. Τελευταία φορά που έχω παίξει μπάσκετ στη ζωή μου πριν από 3 χρόνια, παίξαμε μάλιστα και διπλό πάνω κάτω. Κύριε φίλε, κάτσε καλά. Δεν το ήξερες. Σε διακοπές μετά από στην Κρήτη, μετά από πανηγύρι 15 Αυγούστου. Μέγα σφάλμα. Ότι αφού με πήραν κριτική φιλοξενία που λένε. Ναι. Κριτική φιλοξενία ήταν να δει να παίξει με το ζόρι. Ωρε, φίλε. Και ήμασταν 9 αγόρια και ένα κορίτσι. Φυσικά έπιανα το κορίτσι. Πάντα. Ναι, και την παρακαλούσα κιόλα. Μην τρέχει ρε. Πρώτα που εννοείται πολύ καλύτερα από μένα. Την έπαιζε με πλάτη, πώ την έπαιζε. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Άλλωστε τέλο εντάξει. Καθίσαμε και σε μια γωνίτσα, λέω θα κάνεις τα σουτάκια, θα κάνω και εγώ τα σουτάκια μου και στους άλλους εδώ να χτυπιούνται και να κάνουν. Νομίζω με τα μάτια. Και σήμερα μπορεί να είναι και κάπως έτσι τα πραγματούδια. Ωραία. Θα απασχολήσει εννοείται μέχρι το απογευματάκι, μέχρι την ώρα έναρξης του παιχνιδιού έτσι. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ και Άρη, ούτως ή άλλως το συζητάμε αρκετές μέρες, δεσπόζει στη θεματολογία. Βέβαια. Και στην ατζέντα μας. Σήμερα είναι Τετάρτη 26 του μηνού. Η μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου Αγίου και Δικαίου Γεδεών. Τι εννοεί η μετάσταση? Διότι εγώ την έχω συνδυασμένη αυτή τη λέξη με πολύ έτσι δυσάρεστα γεγονότα, ας πούμε. Μετάσταση. Ναι, όταν ακούς μετάσταση, μήπως σημαίνει κάτι άλλο σαν λέξη, ας πούμε, και χρησιμοποιείται και για την κακιά την αρρώστια. Λες. Δεν το γνωρίζαμε κάποιος. Ο Γεδεών είναι λίγο σατανικό όνομα, μα ακούγεται. Στα έργα του Γεδεών, αυτός ο κατσικό τράγος να πούμε. Αυτός είναι ο Γεδεών. Γίδεων. Ο Πεντάλβας και κάτι τέτοια ήταν. Αυτός είναι ο Γεδεών. Λες να το γιορτάζουμε. Τι γίνεται, ρε. Ο δίκαιος Γεδεών, μάλιστα. Δεν ξέρω. Χρόνια πολλά τότε λοιπόν και στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και στη μετάστασή του και στον Άγιο και στον δίκαιο Γεδεών. Είναι σήμερα επιπροσθέτως Παγκόσμια ημέρα. Είναι διεθνής ημέρα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Ναι. Γιορτάζουν και στην Κορέα, φαντάζομαι. Σίγουρα. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα γλώσσων. Στην Ευρώπη σήμερα ομιλούνται 200 γλώσσες και διάλεκτοι. Η πιο διαδεδομένη γλώσσα μεταξύ των Ευρωπαίων είναι τα αγγλικά. Καθώς το 34% των Ευρωπαίων πολιτών τα χρησιμοποιεί ως δεύτερη γλώσσα, ακολουθούν τα γερμανικά 12% και τα γαλλικά 11%. Η πιο έτσι. Να τα άρχισαμε εδώ τα γαλλικά, εδώ τη Τούμπα, α πούμε. Σήμερα, α πούμε, θα τις γιορτάσουμε τις γλώσσες στην Τούμπα. Θα ακούσουν. Κυρίως νομίζω μέρα γαλλική γλώσσα θα είναι. Σαββουάρ, βέβαια.
Η πιο γλωσσομαθή στην Ευρώπη είναι η Λουξεμβούργη, καθώς το 99% μπορεί να συνεννοηθεί τουλάχιστον σε μια ξένη γλώσσα. Ακολουθούν οι Λετονοί και οι Μαλτέζοι, να τις οι εκπλήξεις. Άντε τους Μαλτέζοι μπορώ να το κατανοήσω, διότι από εκεί, όποιος θέλει να κάνει επιχείρηση έτσι αφορολόγητη, πηγαίνει, ας πούμε, στη Μάλτα. Offshore. Of course. Με 94%. Αντιθέτως, λέει, μόλις το 29% των Ούγγρων μιλά μια ξένη γλώσσα, δεν σκαμπάζουν τίποτα, δεν ασχολούνται καθόλου, ενώ ακολουθούν οι Άγγλοι. Γιατί να μάθουν ξένη γλώσσα, αφού η γλώσσα τους είναι ξένη γλώσσα. Ξέρουν τα πάντα. Ναι. Οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί. Ένα στους δύο Έλληνες είναι ικανός, λέει, να συνεννοηθεί σε τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Το ποσοστό συμπίπτει με το κοινοτικό μέσο όρο. Το 44% των Ελλήνων έχει ως δεύτερη γλώσσα μετά τη μητρική τα αγγλικά, το 8% τα γαλλικά και τα γερμανικά και το 3% συνεννοείται καλύτερα στα ιταλικά. Πάστα σου μακαρόνι. Είμαστε γλωσσομαθέστατοι. Βέβαια. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης σήμερα. Ναι. Και Παγκόσμια ημέρα γάλακτο στα σχολεία. Όπα. Ναι, ναι, ναι. Αντισύλληψη, παιδιά, όπιστε, έτσι, τραβηχτείτε. Στόχος της ημέρας είναι να επισημαίνει την Παγκόσμια ημέρα γάλακτος, λέμε. Τη διατροφική αξία του γάλακτος για τις νεαρές ηλικίες. Δεν ξέρω, μοιράζουν τώρα στα σχολεία, δίνουν γάλατα. Λες. Πάντως ότι δίνουν φαγητό, το ξέρω αυτό. Με κέτερινγκ, με τέτοια, ναι, στα ολοήμερα. Εγώ δεν συνάντησα γάλα. Όταν ήμασταν μικροί, μας δίνανε γάλατα. Εμάς στη Σταυρούπολη μας μοιράζανε, επειδή είχαμε δίπλα το Αγνό και ερχόταν και μας αφήνανε τα κασόνια. Και το τι γινόταν στο σχολείο και το κατήργησαν. Γιατί όλα φεύγανε σε τείχους, σε κεφάλια, σε έτσι. Κατάλαβα. Άστα. Γάλα μοιράζουν στις βαριές βιομηχανίες. Ναι. Στο εργατικό δυναμικό. Και στο. Ναι. Στον ΟΑΣΤ, ας πούμε. Ναι. Ναι. Μια, ναι, δεν τι γίνεται. Δεν ξέρω κάποιον. Ναι. Είχε πάντα, θυμάμαι εκεί τους οδηγούς που είχαν το γαλατάκι αφημένο όταν τελείωναν τη βάρδια. Τώρα δεν ξέρω να τα μοιράζουν. Αν τα έχουν κόψει, αφημένα πάνω εκεί στο. Πώς λέγεται αυτό το. Το ταμπλό. Το, ναι. Μπροστά στο οστικό. Ναι, 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 ανάμεσα στο μπαρμπρίζ και το τιμόνι. Πώς λέγεται εκείνο το τέτοιο. Εκείνο το ανάμεσα στο μπαρμπρίζ και στο τιμόνι στους στιγκατζίδες βολεύει σαν καναπέ. Πουλάπι είναι εκεί. Είναι τεράστιο. Στο στρατό, ας πούμε, μας δίναν για την ακτινοβολία γάλα που μας μοιράζανε, ναι, με κανονικότατα. Κανονικότερα, εντάξει. Παγκόσμια όμως ημέρα γάλατος στο σχολείο. Και ημέρα των γλωσσών, είπαμε έτσι. Ναι, 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 ξέρω γαλλικά, ρένος. Καλά από αυτά, εννοείται, εννοείται. Η καλύτερη γλώσσα για τη γυναίκα είναι η γλώσσα της νοηματικής για μένα. Μάλιστα. Να βρεις γυναίκα μουγγί. Μάλιστα. Να είσαι ήσυχος, να καθίσεις δεξιά στο πούλμα στο τέλος. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς είναι. Επίσης σήμερα γενικότερα είναι παγκόσμιες ημέρες, χωρίς να γιορτάζουν, γιορτάζει μόνο ο φίλος σου, ο Γεδεών που τον παρερμήνευσες και λες ότι είναι. Τα έργα το λένε Γίδεων. Ναι, ναι, λες ότι είναι συνυφασμένο. Με σατανικές λατρείες. Κάτι εκπομπές θρίλερ αυτό, λέω κάτι τέτοιο όνοματα Γεδεών. Είναι Γεδεών, σημαίνει στα εβραϊκά πελεκητής ξυλοκόπος. Είδες, καλά είπα εγώ κάτι εβραϊκά πάλι μασονικά κάτι τέτοιο. Αφού αυτά πιστεύουμε. Είδες ξυλοκόπος και το τραγί να πούμε. Αφού η ορθόδοξη θρησκεία είναι βασισμένη πάνω στην εβραϊκή. Πάλι αυτή η εβραϊκή. Τα ενώματα που έχουμε είναι εβραϊκά. Έχουμε καταργήσει τα ελληνικά ονόματα και τα έχουμε αντικαταστήσει. Τι να κάνουμε. Γεδεών. Πελεκητής ξυλοκόπος, α πούμε. Γίδι δηλαδή. Πελέκη, ή αμυντικός. Ή αμυντικός, ξέρω. Γιατί το λέτε, το τι γίδι είναι αυτός ο στόπερ, ας πούμε. Ξυλοκόπος, Γίδεων. Ξυλοκόπος, έτσι δεν χρειάζεται. Είναι πλεονασμός, ας πούμε, να λες και γίδι και ξυλοκόπος. Χάρια. Αυτά όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας. Ποιος γιορτά, τελικά ο Γίδεων. Ο Γεδεών, ναι, σκέτο, σκέτο. Να πάρει κάποιος Γίδεων που μας ακούει σίγουρα. Θα υπάρχουν, υπάρχει. Δεν θα υπάρχει κανένας Γίδεων. Σίγουρα, σίγουρα. Σαν σήμερα το 1815 ιδρύεται η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Προσίας, Ρωσίας και Αυστρίας, που θα βάλει πολλά εμπόδια στην Ελληνική Επανάσταση. Εντάξει. Πάλι φίλοι μας οι Ρώσοι, πρέπει να μας απελευθερώσει, αλλά Ρώσοι. Λίγο δύσκολα. Τι άλλο κοσμοϊστορικό έχουμε σαν σήμερα? Α, σαν σήμερα είναι χθες τι, να χθες λέγαμε για τους YouTube. Ναι. Και σαν σήμερα ήταν η συναυλία τους. Ο YouTube. Άρα είχα πέσει μέσα εγώ. Το 1997 που σου έλεγα συναυλία η περιβόητη στη Θεσσαλονίκη, για όσους θα ήθελαν να ακούσουν μια αναδρομή στο παρελθόν, τα είπαμε χθες. Πού να ξέρετε εσείς κάποια. Έτσι, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτική σταθμή. Καλώς το να, τι έγινε. Τι λέει. Καλά είμαστε εσύ. Καλά. Δεν το έπαιξα έξυπνο τώρα, να το γουγκλάρω αυτό που έλεγες και να ψάξουμε τι γιορτάσουμε σήμερα. Τι γιορτάζουμε, τα είπαμε όλα, αφού αυτό, από αυτό ξεκινάει η εκπομπή μας. Ναι, Στέφανος, δηλαδή τι, όλο γίδεων, τι είναι, γίδια είμαστε, τι. Όχι, γίδεων ρε. Ξυλοκόπη. Αυτό που λες για το Λουξεμβούργο, ότι είναι πολύ γλωσσομάθης. Έχεις πάει και ξέρεις.
Όχι, έχω ένα φίλο χωριανό μου, κολλητός που μένει εκεί. Α, παντού έχουμε Έλληνες. Και φίλε, ναι, όντως αυτός μέχρι και αράβικα λίγο. Καταρχήν εκεί λούξους, λούξους λένε αυτοί που είναι γηγενείς. Ναι. Είναι πολύ λίγοι, ήταν μια κουτσουλιά χώρα είναι. Μάλιστα. Και κάνει παρόλο με Πορτογάλους, τέτοια Άραβες πολλούς. Αναγκαστικά έχει μάθει λίγο από όλα. Να δηλαδή, τις κόψει τις κακές παρέες, ναι, πες του. Ναι. Δηλαδή το βλέπει και αρχαία Κινέζικα να τον βάλεις. Θα τα μάθει εύκολα. Ναι. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ. Δηλαδή ξέρει 7-8 γλώσσες. Του ποιότικα, ξέρει, του ποιότικα. Του ποιότικα. Γυρνάς εδώ εγώ τώρα. Τι κοιτάς, ρε. Έτσι. Αφού. Γιατί με είδες. Εκεί πάντως στο Λουξεμβούργο, πλάκα, πλάκα. Αυτός τώρα δουλεύει. Δηλαδή είναι η απασχόληση και τέτοια στο. Ναι. Πώς το λένε που γίνεται. Το Eurogroup και αυτά. Ναι, τι που δουλεύει μια απασχόληση στο Eurogroup. Μια απασχόληση. Έχω να δω να πάρω μερικές αποφάσεις, ναι, αλλά παιδιά, τετραωράκι, ναι, τώρα. Όχι, ναι. Δηλαδή, ναι, στη 17ωρη στη 17 διαπραγμάτευση, ναι, θα έφευγε στο τετραωράκι. Εγώ για τόσο πληρώνομαι εδώ. Δεν... Τι κάνει, ναι, ναι. Είναι εκεί στα, ας πούμε, στα μαγειρία σε αυτά. Α, πες το έτσι. Αλλάζει το φλιτζανάκι της Λαγκάρτης. Φιδιάζει, φιδιάζει. Λέει, είναι μια απασχόληση στο Euro. Λέει, ξέρω εγώ, θα βγω ταμείο. Ναι. Θα βγω ταμείο, ξέρω εγώ. Θα βγει στις αγορές. Το καλοκαίρι. Το ταμείο ανεργίας, ξέρεις ποιος έχει εκεί. Ποιος? 4.000. Ε, 1500, 1600 το ταμείο. Εντάξει. Σου λέει τι να κάνει, βγαίνει ταμείο, έρχεται εδώ το καλοκαίρι. Ναι. Ζωάρα. Ζωάρα, ζωάρα. Και όλα αυτά μετά. Εντάξει, μας βρήκε εμάς ρε εσύ μια δουλειάκι στο Eurogroup. Χαμός εκεί όλα τα σύνορα ανοιχτά. Αυτό στο Βέλγιο είναι κανονικά οι βάσεις τους. Πήγαν εκεί πέρα. Τι να κάνεις. Εντάξει, ναι. Μάλιστα. Είναι και πρώτη και στα. Δηλαδή σε μέσο όρο μισθούς, ναι, και τέτοια. Λουξεμβουριάνοι. Δεν μου λες τι βίσμα έχει. Κάτσε ο Κατζόπουλο και το διόρισε εκεί πέρα. Πάσο ξύλικο βίσμα έχει αυτό. Και φίλε, αυτά που με λέει, ξέρεις πόσες ελληνικές εταιρείες προμηθεύουμε εκεί πέρα. Ναι, παντού είμαστε. Μέχρι, ναι, και μέχρι λέει και τα τραπέζια και καρέκλες από εδώ από εμάς παίρνουν. Ναι, τραπέζια. Τι πάει κανένας πλανόδιος. Τραπέζια, καρέκλες. Έλα, Eurogroup. Ο Δημητράκης το καλό περίπου. Ναι. Εσύ νομίζεις γιατί ο φίλος μας ο Γιουνκέρ είναι τόσο ευτυχισμένος σε κάθε του εμφάνιση? Γιατί, ναι, και αυτός μια απασχόληση δουλεύει εκεί πέρα. Και το ταμείο μια χαρά. Ζωάρα, ζωάρα. Α, γενικότερα λέμε εδώ πέρα, ας πούμε, κυκλοφορεί. Υπάρχει αυτός ο αιώνιος μύθος, ας πούμε, για το ελληνικό δημόσιο κτλ. Το ευρωπαϊκό δημόσιο, δηλαδή οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν, εκεί να δεις πραγματική ζωάρα και ότι είναι ελάχιστη εργασία, ναι, σε σύγκριση, ας πούμε, σε μια αρχή με το μισθό. Και αργίες και τέτοια κτλ. Αν θέλουμε πραγματικά να μιλήσουμε για δημόσιο, θα πρέπει να μιλήσουμε για το ευρωπαϊκό δημόσιο. Βέβαια. Το Αγίου Γιδεών σήμερα εκεί κάθονται. Κανονικότατα. Φίλε, εκεί και ο ιδιωτικός τομέας είναι σαν δημόσιος. Δηλαδή, λέει ο άλλος, πονάει τον νύχι μου, δεν έρχεται δουλειά, ούτε το αφεντικό τον κράζει, ούτε... Φούρνους έχει! Δηλαδή... Πού στη Γερμανία όλα αυτά? Πού ιδιωτικός στη Λουξεμβούργο, ε! Μάλιστα. Έγινε. Κάνε ένα φούρνο εκεί πέρα. Πάμε σήμερα, δεν λε. Τίποτα. Εντάξει, μωρέ, όλο για μπάλα, για μπάλα. Τι, πε. Μόνο να σε πω κάτι. Ο μεγάλο Μπατμανίδη έκανε την πρόβλεψη. Εσεί μιλάτε για μπάλα, box to box και αυτά. Εμεί τα βλέπουμε πίσω από την κουρτίνα. Ναι. Τόσο ξενέρα που ρίξατε, που παίζετε μαζί μα σήμερα που κληρωθήκαμε στο κύπελο. Γιατί και εγώ πίστευα ότι στο 7η αγωνιστική δεν περνάμε στο Χαριλάο. Αλλά σήμερα, αφού θα παίξουμε μαζί. Αφού θα παίξουμε μαζί, πιστεύω. Εντάξει, ξενερώσετε. Καλώς και ακούσατε, το πάρουμε το μάτς, έτσι πιστεύω. Ναι, ναι. Μιας κλωτσιές θα το πάρουμε. Ναι, θα παιχτεί εκεί, ναι, για πες. Ξενερώσαμε. Ότι δεν θα υπάρχει, ναι, τόσο, ναι, ναι, τόσο, δεν θα υπάρχει τόσο πάθος, δηλαδή λες την έχεις ένα. Δεν υπάρχει, βλέπεις τώρα παίζει πάω Κάρης και από τις δύο ομάδες. Και ο Άρης έφαγε και αυτό που είπες πάλι σωστά χθες. Έφαγε μια σφαλιάρα με τα Γιάννενα. Και σου λέει κάτσε εδώ τώρα. Προσγείωσε λίγο, είναι η αλήθεια. Δεν θα το πουν και τίποτα, θα βάλει και 3-4-5 αλλαγές. Και ο Πάοκ το ίδιο. Ναι. Θα σε πω τις 18 μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Θα σε πω. Και 18. Άμα πάρετε κανένα διπλό, να δεις αύριο πώς θα κελαϊδάτε όλοι. Κανονικά. Αύριο για μας κελαϊδούν τα πουλιά μας. Ξέρεις, αύριο το χαλί θα είναι Σταύρος Παζαρέντζης άμα ξεκινήσουμε. Ας είναι, ας κερδίσεις. Αλλά βλέπεις ότι το πάτε χαμηλά τώρα, δεν πειράζει. Ένα μάτς είναι, δεν περνάει και οι δύο. Κοίταξε, ναι, ναι. Κοίταξε, άμα έρθω με κανένα τρίμπαλο εδώ το πρωί, ας πούμε, θα είναι καλό το ίδιο χαλί. Θα λέω εντάξει, παιδιά, ένα μάτς ρουτίνας. Αδιάφορο. Μπορεί να έχει και τη μέση του αύριο. Μπορεί να έχει και τη μέση του. Μπορεί να είναι ο Παφούλιας εδώ πέρα, να ξέρεις το πρωί. Θα αντέξει.
Να λείπω εγώ να έχω πυρετό. Γιατί ξενοφών, καιρικά φαινόμενα, μηχανάκι. Θα πάρει το γίδιο να ακούσει αύριο. Σκούφο δεν έβαλε, έβαλε σκούφο. Όχι, όχι. Δεν φοράει σκούφο, καταλαβαίνει. Ένα ρίγο νιώθω από τώρα. Θα παίρνει ο Φευγάτο από το παραδείο. Θα παίρνει από το παραδείο. Ναι, ναι. Καλά, ναι. Άμα χάσει ο Φευγάτο, νομίζω θα έρθει από εδώ από τι 12 το βράδυ με του αγόρα. Τι έγινε, τι έγινε. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαο, τσαο. Εννοείται, εννοείται, δεν χάνονται. Σταυρούπολης. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή πρώτη διαφημιστική ανάπαυλα, 6 και 35 πρώτα λεπτά, και θα επιστρέψουμε για να βάλουμε τα πράγματα στην σειρά που τους αρμόζει. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή Λίμπερο 107,4, 6 και 40 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM, και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας, και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί βρισκόμαστε και ανταμωνόμαστε. Σαν σήμερα επιπροσθέτως είναι και μια θλιβερή επέτειος, το 2000, θα το θυμόστε οι περισσότεροι, το ναυάγιο του Express Άμινα. Στα ανοιχτά της Πάρου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 80 άτομα, ένα από τα χειρότερα ναυάγια που είχαν. Παναθηναϊκός έπαιζε. Αυτό ακριβώς, εκεί το πήγαινα. Ότι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο μας έχει μείνει εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους αυτή η θλιβερή ανάμνηση. Με ένα μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, καθότι βλέπαμε κανονικά στην τηλεόραση, Mega Channel το δείχνε. Και καπετάνιος. Και υπήρχαν τα. Και τα έκτακτα, αλλά υπήρχε και η φήμη ότι το ναυάγιο, ένας από τους λόγους ας πούμε, που συνετέλεσαν στο να μην κάνει μια πολύ πορεία ρουτίνας. Εντελώς, προπόνησης. Ναι, ναι, για τον καπετάνιο, ότι βλέπανε λέει εκεί στην γέφυρα τον αγώνα του Παναθηναϊκού, ναι, ναι, και δεν μπορέσαν και δεν κάνουν, δεν ξέρω, τελικά δεν μάθαμε ποτέ ποιο ήταν το πόρισμα της. Εντάξει, απλώς δεν είχαν βάλει το autopilot, ξεχάσανε. Γιατί εντάξει, όσοι έχουν πάει στην Πάρο, πήγα φέτος και ξέρω γι' αυτό. Εντάξει, μπαίνει το καραβάκι εκεί, έχει τα ανοιχτά. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε στις 26/9 του 2000 με το Αμβούργο εκείνη την ημέρα και έχει καταφέρει να πάρει ένα μεγάλο διπλό με τον Νασιόπουλο να σκοράρει. Πρέπει να έχει Άγγελο Αναστασιάδη στον πάγκο, ναι, τότε ο Παναθηναϊκός. Ήταν η χρονιά που έφτασε στις 8 και παίξαμε από την Μπαρσελόνα. Με Άγγελο δεν είχε πάει στην Μπαρσελόνα, ναι, ο Παναθηναϊκός. Εκείνη την χρονιά και γενικότερα κυνηγούσε τον Παναθηναϊκό, εντός εισαγωγικών, μια άτυπη φημολογία κατάρας. Πώς λέγαμε μέχρι πρότινος ότι οπότε σκοράρει ο Ράμζε ή κάποιος διάσημος, ναι, πεθαίνει. Μεγάλα ευρωπαϊκά διπλά του Παναθηναϊκού είχαν συνυφαστεί με παγκόσμιες έτσι τροποντινά καταστροφές. Ευτυχώς λεφτά δεν έχουν εκεί πέρα, δεν έχουν Ευρώπη να βγάλει καλιά χρόνια. Ήσυχοι παιδιά θα είστε, μην αγχώνεστε, όλα καλά θα πάνε. Δηλαδή την επόμενη χρονιά ο Παναθηναϊκός παίζει την 11η του Σεπτέμβρη. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, εντάξει. Πάλι στην Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, παίζει με την Σάλκε την επόμενη χρονιά και πετυχαίνει μια μεγάλη νίκη και πάλι με 0-2. Με 0-2 και εκείνο. Δεν είχαν προλάβει, επειδή ήταν σοκαρισμένοι όλοι οι κοινοί γνώμοι, δεν είχαν προλάβει να βάλουν τα μάτς. Έπρεπε να γίνουνε. Γιατί οι αποστολές είχαν πάει, αυτό το να τ' άλλο. Μπήκε μέσα ο Παναθηναϊκός, είχαν βγει και κάτι συνθήματα του στην Ρεμπιλάντε. Τι να κάνω. Που δεν ξέρω. Με πετάω αεροπλάνο. Κτλ. Αλλά και παλιότερα οι λάτρεις της στατιστικής, ανατρέχοντας σε μεγάλες επιτυχίες του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, προσπαθούσαν να βρουν το τι συνέβαινε σε παγκόσμιο επίπεδο και βρήκανε δηλαδή στο Άγιαξ Παναθηναϊκός το 0-1 του 1996 στις 3 Τετάρτου, στις 3 του Απρίλη. Τι παίχτηκε λέει, ψάξανε να βρούνε τη στιγμή που ο Βαζέχα εκτελούσε το Φάντερ Σαρ στην Αφρική. Ένοπλη της φυλής Τούτσι σκότωνε 450 μέλη της αντιπάλης φυλής Χούτου. Εκείνη την ημέρα. Μετά μια άλλη μεγάλη έτσι εμβληματική νίκη του Παναθηναϊκού, Σπάρτακ Πράγας Παναθηναϊκός 0-1 στις 27 Δευτέρου του 2002 κανονικότατα, όπου λέει στην Ινδία ένας ισλαμιστικός όχλος βάζει φωτιά σε ένα τρένο με Ινδουιστές προσκυνητές και αποτέλεσμα έχει να σκοτωθούν 59 ανθρώποι, αγώτα να ακολουθήσουν ταραχές που θα άφηναν πίσω τους έως και 2.000 νεκρούς εκείνη την εποχή. Και όλα αυτά γιατί ο Παναθηναϊκός και ο Καραγκούνης είχε δικάσει τη Σπάρτακ Πράγας εκείνη την ημέρα. Και όταν ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Πόρτο με 0-1 με γκολ του
Όλοι σαν τέμπε. Είχε μπει βόμβα, λέει, στον σταθμό της πόλης Βομβάης, η οποία κόστησε τη ζωή σε 10 νεκρούς, ενώ άφησε πίσω τις 70 τραυματίες. Το 2003 αυτό. Τότε ο Παναθηναϊκός έπαιζε κάθε χρόνο ακόμα. Και πετύχε, είναι διπλά. Ναι. Και πάρε κάτω. Ναι. Και όταν πέτυχε και το 1-3 στην Rangers επίσης ο Παναθηναϊκός. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Τι παίχτηκε εκείνη την χρονιά. Την ίδια μέρα, λέει, μια γυναίκα ανατινάζεται δίπλα στο Κρεμλίνο της Μόσχας με αποτέλεσμα η Ρωσία να θρηνήσει 6 νεκρούς. Ήταν αυτές οι μαύρες χείρες, πρέπει να ήταν. Σωστά, εκείνη, ναι, την περίοδο. Βάζανε εκεί τα εκπληκτικά. Και το 2008 όμως σου έχω διπλό του Παναθηναϊκού. Για πες. Μέσα στο Τζουζέπε Μεάτς απέναντι στην Ίντερ με γκολ πιανού, θυμάσαι. Μπορούμε να δούμε εδώ τώρα. Ποιος μπορεί να σκόραρε σε εκείνο το μάτς? Ο Τζιμπρίλης. Όχι. Ένας που κανένας δεν θα το περίμενε. Σαριέγγι. Ο Γιώζους. Ναι. Απέναντι στην Ίντερ του Μουρίνιο. Ναι, ρε. Βεβαίως εκείνη την εποχή. Η οποία η Ίντερ είχε σηκώσει και το Champions League το 2008. Βέβαια. Να τα λέμε αυτά. Και τι είχε γίνει? Θανατηφόρες, λέει, τριήμερες τρομοκρατικές επιθέσεις στη Βομβάη, αφήνω πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες. Μάλιστα. Όλος ο πλανήτης θα κάνει ένα ανάγαλμα στον Αλαφούζο που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό. Τον έχει χρεωμένο και δεν παίζει Ευρώπη, παιδιά. Και η UEFA γι' αυτό απέκλεισε τον Παναθηναϊκό. Κόμμα και να βγει και πρωταθλητής να βγει. Δεν γλιτώνει. Δεν παίζει του χρόνου. Οπότε αυτό προχωράμε. Έχουν ένα. Κοιμόμαστε ήσυχοι. Ευτυχώς να παρουσιαστούν τέτοια δεινά στην Ευρώπη πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε ήσυχοι. Είμαστε ήσυχοι. Γίδεων. Είναι δύναμη ασφάλειας ο Γιάννης ο Αλαφούζος. Τώρα μαθαίνω ξένες γλώσσες. Γαλλικά πάμε. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι λέει. Είμαστε καλά, εσύ? Καλά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα της σύλληψης. Το είπαμε αυτό. Ναι. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Όλα τα είπαμε. Τις παγκόσμιες μέρες δεν θα πούμε, ρε, εσύ. Από αυτό ξεκινάει η εκπομπή μας. Ναι. Έχει, αυτό δεν το είπες όμως, θα σου πω τώρα. Ποιο? Ότι σαν σήμερα η ενετή κατέστρεψε τον Μπαρθενώνα. Α, μάλιστα. Γιατί? Τσαλίτες. Γιατί? Που λορκούσαν την Αθήνα που ήταν επί Οθωμανικής κατοχής. Α, μάλιστα. Τους ανοίξαν και συνεργείο, αφήσαν και τα μηχανάκια τους και τέτοια. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραία. Μπράβο. Έτσι είναι η μέρα. Ξενοφώντας. Δεν νομίζω ότι είναι ο φιλόσοφος. Τι είναι? Είναι το λένε το. Στρατηγός είναι ο ξενοφών, τι είναι? Βασιλιάς της Σπάρτης. Ο ξενοφών. Δεν ξέρω, εγώ Wikipedia είδα, παιδιά, οπότε ότι πολύ λίγο όνομα για βασιλιάς. Έχω διαβάσει. Ναι, έχεις διαβάσει και ξέρεις. Μάλιστα. Μπορεί να έκανε και λάθος. Δεν τα πολύ πάω καλά. Αναφέρω όλα και δαιμονίων πολιτεία. Ναι. Σαν Σπαρτία της βασιλιάς. Ναι, αλλά ο ξενοφών μας λέει η Wikipedia ήταν Αθηναίος ιστορικός συγγραφέας και σοκρατικός φιλόσοφος, γιος του Γρήλου. Άντε εσύ και ο Γρήλος, ναι, που λέγανε. Πιο πολύ αυτό πέρα το πράγμα που το πει, θα πω, γιατί εφάρμοζε τον νόμο του Λυκούργου. Μάλιστα, τι να σου πω. Εδώ το πρώτο. Το Λυκούργου ήταν σκληρή, άρα είναι σκληρό το φαινόμενο. Σκληρός ο Φόντας. Λες από εκεί Φόντας. Ας το κάνουμε Φόντα, ρε παιδί μου, να τελειώνουμε, ας πούμε, αν έχεις τα Φόντα. Η μάλιστα. Φόνη. Ναι, ναι, φόνης. Μάλιστα. Τι λέει, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Σήμερα πάω κάρι τέτοια. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει. Να το άλλο φίλο του Πάουκ, ο οποίο δεν ασχολείται. Φυσιοδίφηση. Έτσι, με τη μέτρηση. Με ενδιαφέρει το μάτι τη Κυριακή. Αχ, τίποτα. Κοίταξε, να σου εξηγήσει το λόγο. Να μου το εξηγήσει. Γι' αυτό είσαι εδώ στη γραμμή μα, για να μα εξηγήσει το λόγο. Αν ήταν αποκλείσω τον Άρη το κύπελο, θα με ενδιαφέρει. Βγάλε χολή, βγάλε χολή και εσύ. Ναι, αλλά τώρα. Από τη στιγμή που θα περάσουν και οι δύο. Να του. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, μπορεί όμω. Τώρα μιλά σωστά. Να κερδίσει. Να κερδίσει τον Άρη και να δώσει το μάτι στον Εργοτέλη για να αποκλειστεί ο Άρης. Δεύτερη ομάδα. Ναι. Τι να πω τώρα. Εγώ πιστεύω ότι το μάτι μπορεί να λέξει και χεί ακόμα, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Δεν σε ενδιαφέρει. Δεν θα το δει. Δεν είσαι ο μόνο που δεν τον ενδιαφέρει, όπω και, πολλού νομίζω. Φαντάζομαι έτσι. Δεν έχει χουλιά, μα είναι λάθο εποχή το μάτι. Ναι. Αυτοί είναι που έρχονται, μα έχουν ζαλίσει. Ναι, ναι. Ερχόμαστε. Ήρθαμε. Σαν το παλιό Πασόκ το Ορθόδοξο. Ναι. Έπρεπε να έχει κόσμο και το δύο ομάδων μέσα για να σου πω εγώ ενδιαφέρον. Έτσι θα με ενδιαφέρε. Έτσι θα με ενδιαφέρε. Έτσι πως θα αλλάζανε τα κόζια. Μάλιστα. Για αθλητικά ραδιόφωνα δεν ακούω πια. Μια κανένα δύο κομπές ακούω. Δεν ακούω. Εσένα ακούω και κανένα δύο άλλες. Έτσι. Δεν. Για να ακούσω την καζούρα που θα γίνει δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται. Θα την ακούσεις αύριο το πρωί εδώ. Θες. Ναι, καλά, θα δεις τι θα έχει. Ό,τι και να γίνει. Μόνο, αν και εγώ το βλέπω πολύ έτσι, κανένα σούπα. Και εγώ το βλέπω. Ένα, κανένα αυτό και να είναι όλοι ξενερωμένοι και να μην έχουμε θεματολογία. Δεν είπα ότι θα με πειράξει. Ναι. Θα σε πειράξει, είδες. Άμα ρωτήσω, εγώ καταλάβω. Ο Άρης κατεβάζει δεύτερη ομάδα. Μονόδρομο η νίκη δηλαδή. Μονόδρομο, ναι. Όχι, δεν είναι μονόδρομο, είπα δεν με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Είπα θα με πειράξει, αλλά θα με πειράξει 7 η ώρα. Σε 9 η ώρα, 9 και 1 αυτό το έχω ξεχάσει. Μάλιστα.
Έγινε, Κρίς μου. Άμα αρρωστήσω εγώ κατά λάθος αύριο και ακούσει κανένα παφούλια εδώ, να ξέρεις το σκορ είναι. Έτσι, θα το καταλάβεις. Παίρνει το σκορ, θα το ξέρεις. Μάλιστα. Για όσους σκοπεύουν να συνδιαλλαγούν με τις εφορίες σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίης και Χαλκιδική για σήμερα Τετάρτη, να γνωρίζουν ότι όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος Εφοριακών των τριών περιοχών, οι ΔΟΗ θα κλείσουν στις 10.30 το πρωί. Ναι. Θα ανοίξουν το θέμα δηλαδή. Ναι, ναι. Τι ώρα ανοίγουν, 8.30 ανοίγουν οι εφορίες. Στα χαρτιά. Ενώ από τις 10 το πρωί θα σταματήσουν οι συναλλαγές με το κοινό. Οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην ετήσια γενική συνέλευση του συλλόγου του που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Τετάρτης σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Όπως είναι, θυμάσαι, συνέλευση καθηγητές που κάναμε στο σχολείο. Ωραία, πρώτη ώρα κενό. Ωραία ήταν. Απλά να το γνωρίζουν αυτό οι φίλοι ακροατές. Οπότε καλύτερα να το αποφύγουν για σήμερα τις συναλλαγές του, γιατί δεν θα έχουν πολύ μεγάλο χρόνο. Περιθώριο, ναι, βέβαια. Και δημόσιοι πάλι να πάρετε κανένα φανελάκι μαζί, να αλλάξετε από τον υδρότα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μας έπεσε. 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 Λοιπόν, πάω Κάρι σήμερα. Ναι. Αποστολές, αυτά, εντεκάδες. Άιδε. Τι. Γιώργια. Τι... Κάτσε σε πομιά του Πάουκ. Δε εδώ, Πάουκ. Χωρίς ο Ρασβάν κατεβάζει, κατεβάζει στην αποστολή Ρέι Χαμπάνη Μάτο Κίτσιου Τόσκα Μπαλογιάννη. Κρέσπο Χατζερίδη Σάχοφ. Μαματζιόλα. Ναι. Έχει Μπαλογιάννη. Έχει Μπαλογιάννη, φίλε. Έχει Μπαλογιάννη. Ο Μπαλογιάννη σταθερό. Όχι, Μαματζιόλα ήταν. Ο Μπαλογιανάκο αυτό είναι από τα αριστερά παίζει. Να ξέρει, ναι. Ναι, ναι. Νομίζω είναι μπακάκι αυτό. Μπαλογιάννη. Καλό. Τον είχα δει στι προπονήσει. Κρέσπο Χατζερίδη Σάχοφ. Βέρμπλουμ. Κάνια Μπίσε Βαρπέλκα. Ελκαντουρί. Τζαμπάλι. Μιο Πρίγιοβιτ Καρέλη και Ακπομ. Δηλαδή στην ουσία. Ναι, αλλά για τέλο πάντων. Καλά, ποιου άλλου, γιατί ποιου άφησε έξω. Γιατί ποιο, του Βάρντα. Τον Βάρντα άφησε έξω. Κοίταξε, ανάλογα πώ θα κατέβει τώρα, ρε παιδί μου. Λογικά θα παίξει ένα Χατσερίδη. Εγώ περίμενα να βάλει Χατσερίδη Μαλεζά, αλλά αυτό δεν τον πήρε το Μαλεζά. Μα το έλεγα από την αρχή ότι δεν πρόκειται να παίξουν αυτοί δύο μαζί. Δεν γίνεται. Κακώς, άρα λοιπόν βλέπω Χατσερίδη Κρέσπο, γιατί με Βαρέλα δύσκολα εκεί, δεν ξέρω τώρα. Στα χαφ λογικά Βέρμπλουμ Σάχοφ. Γιατί αλλιώ δεν γίνεται να κάνει ρωτέζιον χωρί αυτού. Και μπροστά λογικά βλέπω. Να παίζει κάποιος Ζαμπά, Λιμιός, Καρέλης, Ακπόμπ εκεί πέρα θα τα συγκεντρώσει τα αποτελέσματα. Αλλά για Καρέλη και Ακπόμπ νομίζω είναι στανταράκια αυτά. Δεν πιστεύω να μην παίξουν. Θα παίξουν λογικά. Ο Πάουκ, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Πασχαλάκη, ο οποίος τιμωρήθηκε χθες με μία αγωνιστική για τόσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τον Όφη. 80 ευρώ. 80 ευρώ πρόστιμο. Μαζεύουμε λεφτά. Αυτό δεν ξέρω πώς προκύπτει το 80 ευρώ. Τι, ζώνη να μη φορά, περισσότερα δεν πληρώνει. Πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Δεν πρέπει να υπάρχει 80 ευρώ πρόστιμο στον κώδικα οδική κυκλοφορία. Εντάξει, σου λέει 80 ευρώ. Τώρα τι να κάνουμε. Παιδί μου. Εντάξει, δεν φτάνει που θα αγωνιστεί. Εντάξει, μην το παιδί θα χάσει το πριν, θα χάσει αυτό. Αν και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν προσμετρείται ως απώλεια ημερομισθίου. Βόλεψε εκεί πέρα το δικαστήριο, έγινε για να παίξει ο Μασχαλάκης με τον Ολυμπιακό. Όλα καλά, όλα ωραία, μια χαρά. Τα μαγειρέψαμε. Τη βολέψαμε λοιπόν ο άλλος, ο Πάκο Ερέρα, ο 64χρονος κατά τα άλλα προπονητής του Άρεος. Κουέστα Καντιμίρης. Μπρούνο Γκάμα, Ματέο Γκαρσία, Γκολάσο Βέλε, Χούγκο Σόουζα, Ντιγκινί, Μπάσα, Μενέντε, Γιουνέ, Ματίγια Μαυράη, Ναζλίδη, Σιώπη, Κωνσταντινίδη, Μπακαλιάνη και Καλίδη. Σου δεν είπε Μπακαλιάρο, πάλι καλά. Μπακαλιάρο, Σκορδαλιά. Ναι, μάλιστα. Τώρα εκεί πέρα πίσω λογικά θα παίξει ένα Σόουζα με Βέλε, πιστεύω, ή Μαυράη, δεν ξέρω αν το ξεκινήσει. Αν είναι έτοιμο να βγάλει 90 λεπτό ο Αλβανό Μέλμπερκ, όπω λένε στην πόλη. Το ρωτέσιο θα γίνει με ένα Κωνσταντινίδη στα δεξιά, πιστεύω. Ο Μενέντε, σαν αριστερό μπακ, νομίζω θα παίξει και μπροστά να είναι ο Σιώπη. Ο Σιώπη θα παίξει σίγουρα. Πρώτη φορά βασικό. Λογικά ναι, αφού μπορεί κιόλα, δεν έχει θέμα. Αυτό είναι εξαπνεύμονα κιόλα. Γιατί προορίζεται και βασικό από εδώ και πέρα ο Σιώπη, όχι τίποτα άλλο. Και είναι ένα καλό τεστ για να δεις αν μπορείς να παίξει, πώς μπορεί να παίξει 90 λεπτό. Δίπλα στο Σιώπη, τι να σου πω, νομίζω ένα Ματίγια. Ο Μπάσα θα ξεκουραστεί λογικά, έχει παίξει όλα τα παιχνίδια. Ένα Ματίγια και ένα πιστεύω να είναι ο Γκολάσο. Ματίγια θα μπορούσε να είναι και μοντέλο αυτοκινήτου. Ναι. Το νέο Citroën Ματίγια. Νέο Citroën Ματίγια. Κάπως σωστό, ρε φίλε. Ματίγια, ναι, είναι. Ναι, έχει ένα όνομα. Όχι, αλλιώ. Πιάσει ένα overlap. Ένα overlap lights. Ένα overlap lights. Ναι, και μπροστά, εντάξει, υπάρχουν επιλογές τώρα που εκεί πέρα, αν θέλει να ξεκουράσει Μπρούνο Γκάμα και Ματέο Γκαρσία, για μένα καλά θα κάνει. Δεν γίνεται να παίξει στην Τούμπα χωρίς Γκάμα. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει το σύνθημα. Ναι, τι. Δεν βγαίνει το σύνθημα. Είναι δεδομένο ότι θα τον έχει μέσα μόνο και μόνο για να μπα και σκοράρει και μετά να γίνει ο ήρωας και το όνομα και όλα αυτά και να γραφτούν τα πρωτοσέλιδα και
στιγμές. Εμείς ό,τι και να πούμε είναι λίγο τώρα. Από εκεί και πέρα 7 η ώρα θα δείξει πώς θα κατέβουν. 7 η ώρα. Ό,τι και, ναι, ό,τι και να πούμε τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε. Αυτά περί του μεγάλου παιχνιδιού, της μεγάλης αναμέτρησης της Θεσσαλονίκης. Όπως και να είναι, είναι. 4 χρόνια, τελευταία φορά που είχαν αναμετρηθεί δύο ομάδες ήταν πότε, Μάρτιο του 2014 στο Χαριλάου, νομίζω. 1-1 πρέπει να είχε λήξει κοινό το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Οπότε 4 χρόνια, όσο πλησιάζουν οι ώρες, νομίζω ότι εντάξει, όσο να είναι, θα φουντώνει έτσι μια. Θα έχουμε λίγο, εντάξει. Μια φλόγα της προσμονής, να ξαναδείς τον παλιό σου και τον αγαπημένο και έτσι από παλιά που ξεχαστήκατε, εντάξει. Γεια σας, ήρθα, έφερε και τα φοντάν επίσκεψη στο σπίτι, ξέρω. Γιατί τώρα είναι σαν να, πώς λέμε, ας πούμε, κάνουμε αναγνωριστικό παιχνίδι. Ναι. Τροποντινά έτσι είναι και αυτές τις στιγμές είναι αναγνωριστικές. Ότι να μην ξανοιχτεί τώρα ένα άλλο, μην πω μεγάλα λόγια γιατί ποτέ δεν ξέρει. Μην πάμε στο box στο transition, φιλικό να το παίξουμε. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Τι γίνεται? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Καλά. Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ και τα συνθήματα που φωνάζαμε όταν παίρναμε τον Άρη. Τα έχω ξεχάσει. Ναι, ούτε και εγώ τα θυμάμαι πλέον. Δεν τα θυμάσαι και εσύ. Πού να τα θυμάμαι? Τόσο καιρό στα χωράφια εκεί. Φρέζα έφτιαχνα. Τόσα χρόνια. Φρέζα έφτιαχνα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Φρέζα και έσφανε στο σιτάρι και το καλαμπόκι. Ναι. Καλλιεργητή έφτιαχνα. Νισκοσβάρνα. Έτσι. Μπορεί να υπάρξει κάποιο εγχειρίδιο να μοιραστεί, ας πούμε. Πώς είναι το προσευχητάριο που έχουν οι θιάδες στην εκκλησία και διαβάζουν, ας πούμε, τον όρθιο. Αλλά τα χείλη τώρα. Να έχει μετά ένα. Μετά τη φάπα στα Γιάννηνα, πάντως, λίγο μαζευτήκατε, έτσι. Φυσικά, εννοείται. Εκεί είχαμε σλιαντάου. Γιατί διαπιστώσατε ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα φανταζόσασταν. Δεν είναι έτσι, για. Αφού. Γιατί. Πάντως, το Μάζ νομίζω ότι είναι σβηστό σήμερα ένα χ. Σβηστό, και εγώ λες. Αυτό βλέπω. Σβηστό ένα χ το βλέπω, είναι το μάτς. Ναι, με τα νεκρά θα παίξουν, κατηφόρα και οι δύο. Τώρα δεν ξέρω αν οι παίκτες που μπουν μέσα, αν είναι τόσο τεταμένο το ροτέσιο και των δύο ομάδων. Εγώ πάλι... είναι σίγουρα, το Άρη δεν είμαι σίγουρος. Το σβηστό δεν το βλέπω, εγώ βλέπω να έχει κλωτσιά. Αν δηλαδή, ναι, εντάξει, μπορεί και αυτό. Αλλά δεν χαλάει τον Άρη το χ, να σου πω την αλήθεια. Καλά, ούτε τον ΠΑΟΚ ιδιαίτερα, γι' αυτό το λέω. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Τώρα, αν θέλουν να αποδείξουν η αναπληρωματική σε θεωρητικό επίπεδο ότι αξίζω και κοιτάξτε τι μπορώ να κάνω και πόσο προσπαθώ και γίνει ένα παιχνίδι πάνω κάτω, ναι. Αυτό θα φανεί σήμερα στις 7 η ώρα. Mm-hmm. Εγώ πάντως έχω την αίσθηση ότι την ισοπαλία τους βολεύει εύκολα και τους. Απλά είναι. Απλά, ούτε ενέργεια να χάσουν πολύ. Το κύπελο το δείχνει συνδρομητική, αν δεν κάνω λάθος. Συνδρομητική. Ποιο από τα δύο, όχι το Κοσμοτέ. Μάλιστα. Κοσμοτέ. Κοίταξε, βολεύει και όλα περνάει και οι δύο και συναντιούνται. Αν θα συναντηθούν στους 4 μετά. Να ξέρεις. Δεν προκύπτουν κάπου αλλού τα ζευγάρια. Εγώ το είπα ότι μετά θα ξανασυναντηθούν. Δεν το είπα εγώ, θα ξανασυναντηθούν. Το είχα πει ότι. Μεγάλος Μπατμανίδης πρώτη εδώ. Θα ξαναπέξει ΠΑΟΚ Άρη στα ημιτελικά. Τι άλλο θέλουμε. Εκεί να συναντηθούμε, να γουστάρουμε. Εκεί θα πέσει ξύλο. Εκεί θα πέσει το γάλα μαύρο, να πούμε. Άντε λίγο. Εκεί είναι βρώμα η δουλειά μετά, να ξέρετε. Εκεί θα γίνει, ναι. Μάλιστα. Μέχρι να πεθάνει ο Χαϊλάντερ, ξύλο θα παίζει εκεί πέρα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Γεια σου, φιλιά. Τσάου. Αυτό το οποίο δεν έχουμε σχολιάσει, βέβαια, είναι ότι έχουμε εστιάσει πάρα πολύ στο αγωνιστικό. Τροπή μας. Το κυριότερο, νομίζω, της σημερινής ημέρας είναι ότι θα ξανασυναντηθούν οι φύλαθοι των δύο ομάδων στα καφενεία. Αυτά είναι. Μέχρι τώρα. Πρότινος. Ναι. Μέχρι πρότινος δεν είχαν τις αντιπαραθέσεις. Δηλαδή, ή θα έβλεπε ο ΠΑΟΚ στα μάτς του Άρη και θα έλεγε αου, ή μπορεί και να μην τα βλέπει. Και το αντίστοιχο, θα υπήρχε ένας Αριανός στο καφενείο και θα κολάντριζε τους ΠΑΟΚΣΙΣ όταν παίζανε. Αυτό ήταν. Αλλά τώρα νομίζω ότι. Τι θα γίνει, θα πρέπει να έχουν κρατημένες οι θέσεις, να φροντίσεις από νωρίς. Γιατί ένας ΠΑΟΚΣΙΣ, ας πούμε, ως επιτοπλίστων τώρα, υπολόγιζε ότι στα μάτς, ξέρω εγώ, αυτοί είμαστε στο καφενείο, πώς πάμε, ξέρω, πες 30-40 άτομα. Εκεί. Αλλά τώρα που θα έχει όμως και. Τώρα τι θα γίνει τώρα, εδώ σε θέλω. Άλλους 30-40 που μπορεί να πάνε να θέλουν να δουν το παιχνίδι μέσα εκεί και να κοντραριστούν. Παιδιά, για όλους υπάρχει. Εντάξει, εγώ τώρα με την πανοπλία θα πάω. Να πάω και το κράνος. Νομίζω ότι το πραγματικό μάτς θα διεξαχθεί στα καφενεία. Στα καφενέδια, εκεί θα έπρεπε να υπάρχει μετάδοση κανονικά του αγώνα.
Δηλαδή πως κάνουν από το γήπεδο και συνδέονται εκεί, με τους πάγκους, με τα έτσι. Συνδεθούμε, ξέρω εγώ, με τον Στέφανο, ας πούμε, στο καφενείο. Στέφανε, ποιο είναι το κλίμα εκεί? Μπα, θα σε κάνω κανένα μετάδοση. Ακούτε εδώ τα τις κροτίδες του σεισμού. Ποιες είναι οι παραγγελίες και τα λοιπά. Τα έχει θέμα, ξέρεις τι, επειδή παίζουν, εγώ έχω δει τα παιδιά, οι περισσότεροι νεολαία είναι ανάμεικτες οι παρέες, 25-30 τριαντάριδες, είναι μισή πάγου, μισή άρια. Δεν έτυχε ποτέ να αναμετρηθούν έτσι. Και μέχρι τώρα ήταν φίλοι. Ναι, 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 ναι. Τώρα ήταν φίλοι. Θέλω να δω πόσο φίλοι είναι τώρα. Όντως, όντως, θα χαλάσουν φίλες. Δηλαδή, αν είσαι, τι να σου πω ρε παιδί μου, αν είσαι τώρα 20 χρονών πες. Και 21-22 και έχεις κάνει τις παρέες, ας πούμε, τώρα στα φοιτητικά σου χρόνια, δεν έχει τύχει ποτέ να δεις μια αναμέτρηση Άρη ΠΑΟΚ. Ναι. Οπότε μια χαρά φιλαράκια, κανένα ευρωπαϊκό. Έτσι. Άντε λίγο, άντε να είσαι Μπαρτσελόνα, ένας Ρεάλ ο άλλος και να έχει καμιά κοντρίτσα. Τώρα, όντως εδώ θα δοκιμαστούν σχέσεις, θα δοκιμαστούν φιλίες. Αν είσαι γραμμένο στη ΔΑΠ και πας χορό στη ΠΑΣΠ τώρα, εκείνη την ώρα γίνεται. Καλά, κάνω πολλούς κοινούς. Δεν έχει και πολλές διαφορές εκείνα τα χρόνια που υπήρχε και δυνατή στα πανεπιστήμια. Θα βγάλουμε γούστο σήμερα. Μάλιστα. Ωραία, θα είναι εντάξει. Νομίζω πανηγυρίζουν και τα καφενεία, πανηγυρίζει ο κόσμος, πανηγυρίζουν και τα ράδια. Και μόνο κερδισμένο πάλι η άδεια που δεν έχουμε, ρε Μπάμπη. Τι, η άδεια. Καντίνα, ρε φίλε, πάλι καντίνα. Πάλι καντίνα, καντίνα. Καντίνα, ίσως θα πρέπει να στραφούμε κι εμείς σε νέους τρόπους. Εδώ διαβάζω ότι υπάρχει καντίνα στη Θεσσαλονίκη με ξυλόφουρνο. Έχουν φτάσει μέχρι εκεί. Μόνο Θεσσαλονίκη, φίλε. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή από το παραδοσιακό. Αυτές τις καντίνες θέλουμε. Αυτούς θέλουμε. Ναι, ναι, ξυλόφουρνο λέει μέσα σε μια κινητή καντίνα φορτηγό έχουν δημιουργήσει δύο αδέρφια στη Θεσσαλονίκη. Φτιάχνοντας, λέει, φρεσκοψημένες πίτσες και εξελίσσοντας το street food της πόλης σε μια γαστριμαργική απόλαυση ψηλών απαιτήσεων. Αν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχουν. Από το, κάρβουνο να πούμε, πέτα εκεί πάρω μια πατσέντα, μια το άλλο. Σαν την ξυλόφουρνο. Δηλαδή στο τέλος τι θα κάνουμε, θα βάζεις νταβάδες. Πώς το λέγεις αυτό το σκεύος. Εγώ τέλος το λέω από εδώ και πέρα, Μπάμπη, θα πάρω καντίνα και θα βάζω μπριζόλες βαγκού. Έτσι. Για ευρώ μπριζόλα δεν γίνεται. Μου είχαν πει για μια καντίνα που υπήρχε τα παλαιά τα χρόνια εκεί προς Χαλάστρα, κάπου προς τα κοινά. Ξέρω να τρώνε, ξέρω να τρώνε. Ναι, αλλά τι καντίνα, καντίνα με θαλασσινά. Έλα ναι, τώρα. Ναι, 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 γκουρμέ καντίνα με γαρίδες, με τέτοια. Μη, ναι, ναι, ναι. Κι άσε ένα με διπλή γαρίδα. Έχω την εντύπωση ότι ήταν προς τα εκεί και για μία στην Πολύχνη. Τώρα αυτή είναι αστική μύθη που υπάρχουν. Καλά, χρυσές δουλειές κάνουν αυτοί που είναι έξω από τα Μάλγαρα δίπλα στα Διόδια. Ναι. Που σταματάνε τα λικέρδη. Καλά, και εκεί. Αλλά σου λέω τώρα με θαλασσινά, όλες και γαρίδες, ας πούμε, στην καντίνα και έψινε να πούμε. Και έχει κάτι τραπεζάκι και τέτοια. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώ τον, καλώ τον. Οχ. Δάσκαλε. Οχ. Έλα, γόρι μου. Οχ, φωτιάδης. Δάσκαλε. Σύ θυμάμαστε ένα. Ποιο? Κουδούνα. Για δώσ' το. Έτσι. Για ρίχτω. Σύ θυμάμαστε ένα. Κουδούνα. Ρίξε και ένα μπέκ. Τον έτρεξε χθες, ήρθε στο καφενέ και του λέω Μπάμπη, λέω δεν πήρε χθες τηλέφωνο. Δεν σε περίμενα, πού ήσουν. Δεν πήρε τηλέφωνο, γι' αυτό. Τι να κάνω, έκανα εκπομπή, βοήθησα το αγόρι μου και ξέσπασα Μπάμπη μου. Έκανε rotation και ο Φωτιάδης, βέβαια. Ναι, βέβαια. Αλλά ένα πουλάκι μου είπε ότι θα γίνει κάτι, θα μου κάνουν δηλαδή. Τι θα σου κάνω. Αλλά δεν θέλω να το βγάλω. Να μην το βγάλεις. Σε πρώτη αποκλειστικότητα εδώ θα το πεις αύριο. Μάλιστα. Εδώ θα το πεις αύριο. Πώς λέμε, Παουκάρης, σύνθημα. Σύνθημά μας ένα. Κουδούνα, τη σου ναι. Δεν μου λες, εσύ σαν ουδέτερο, σαν φίλαθλος του Απόλλων Καλαμαριάς, τι πρόβλεψη κάνεις για το σημερινό παιχνίδι? Ή δεν σε ενδιαφέρει καθόλου? Θα σκοτωθούνε. Που βλέπεις δυο τάβρους, δηλαδή. Θα σκοτωθούνε μέσα στο ρίγκ. Δηλαδή τώρα του βλέπω, ξέρω εγώ. Χι, ξέρω εγώ, 2-1. Μάλιστα. Αλλά τα παιδιά μας, τα κυτρινόμαυρα, μπορεί κι άμα χάσουν, χάσαν. Δεν μπορεί να πεις και τίποτε. Εμείς πήγαμε, αλλά βλέπω. Ναι. Δάσκαλε. Όχι, ρε. Δάσκαλε. Κατάλαβες, είναι η πρώτη φορά που ακούμε το Φωτιάδη να ομιλεί ποδοσφαιρικά. Ναι. Μόνο στο λόγο, επειδή αυτό καταφέραμε να βγάλουμε τον πραγματικό του εαυτό. Και δεύτερον, είδες ότι βλέπει πάω και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Βλέπει. Αν μου πεις και την τερματοφύλακα κατά πόλουμ πόντο, θα σε παραδεχτώ. Κολοσσό Σαββίδη με το. Με ποιον, με τον Καρυπίδη, δεν το συγκρίνεις. Βέβαια. Τώρα σιγά σιγά. Ο Καρυπίδης είναι σιγά σιγά. Έχει φτάσει στο Λάναρε ο.
Σταδίδης είναι ψηλά. Λάναρης. Λάναρης, πάτε σε μπαλά. Ποιος είναι ο Λάναρης. Τριάδι, εκεί δίπλα. Ποιος είναι ο Λάναρης. Έχει ένα βουνό εδώ. Πού ρε έχει. Είναι 600... Ναι, 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 απέναντι από μένα. Είναι ένα βουνό. Πώς είναι ο Χορτιάτης. Το ραντάρ. Ναι. Είναι ο Χορτιάτης. Και χαμηλά είναι το βουνό. Παλιά το λέγανε έτσι. Ναι. Και τώρα πώς το λένε. Έτσι το λένε. Α, και τώρα το λένε. Κάποτε παλιά λέγανε ότι θα εκραγεί, θα γίνει ένα ηφαίστειο. Εμπιστογενές τριάδι. Το έχουν βάλει. Και πήγανε πάνω πριν 40 χρόνια, ξέρω εγώ, και τα πόσανε δηλαδή από πάνω. Λες και λέω ρε, κάτσε ρε, τι εννοεί. Κάτσε εδώ τώρα. Τι εννοεί τα πόσανε το βουνό. Για να μην εκραγεί. Από την τάπα ρε, να μην εκραγεί. Και βγάλει ηφαίστειο γι' αυτό. Εντάξει, είσαι τεράστιος, τελείωσε. Και γεωγραφία κυρίες και κύριοι. Έχω πρόσκληση τη Τρίτη, αυτό λέω. Θα σε τέλος. Θα έχεις ένα guest εσύ εδώ πέρα. Δεν γίνεται, ναι, θα το έχεις, θα το έχεις. Θα το οργανώσουμε, δεν γίνεται, ναι. Με την Κουδούνα. Ναι, έτσι. Το έχουμε. Τσάω, τσάω. Κέρδισες επάξια μια θέση. Εννοείται, στην καρδιά μας. Τι έμαθε τώρα εδώ ο κόσμος ότι υπάρχει το βουνό Λάναρης, το οποίο το ταπώσανε για να μην εκραγεί. Εταπώθη το βουνό Λάναρης, πρώτη εδώ. Σε ποιο να μιλήσω, αλήθεια να πω που έλεγε και ο Αντώνης Βαρδιζήμων. 7 και 5 πρώτα λεπτά, θα ακούσετε την ώρα που θα είναι 7. Εμείς θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και να επιστρέψουμε εδώ στο Λόγο Επειδή. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας με τις σημαίες Ψωμιάδη παρέα. Σημαίες ομάδων και κρατών Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή. Λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310-532-000. 2310-287 και 3 οκτάρια. Το δικό μας το τηλεφωνάκι και καλημερίζουμε τη γραμμούλα που είναι στην αναμονή. Καλημέρα σας. Πάρτε τηλέφωνο, πάρτε. Καλώς το να, τι έγινε. Τι κάνουμε. Είμαστε καλά. Πάρα πολύ καλά, εσύ. Καλά, ησυχία. Ησυχία. Εγώ σαν ουδέτερος βλέπω ότι πιστεύω ότι με τον άλλον τρόπο ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος σε μονάδες και θα το πάρει το παιχνίδι. Ναι. Αλλά υπάρχει μια ιδιαίτερη παράδοση. Ναι. Ότι... Όταν ο ΠΑΟΚ υποδέχεται ναι, συμπολίτη ή τον Άρη τον Ηρακλή νεοφώτιστο, χάνει. Είναι το 1-4 και το 0-1 με το Λοζίνιο. Έτσι. Αλλά είναι αυτό για το πρωτάθλημα. Αν ήταν για το πρωτάθλημα θα το δεχόμουν. Τώρα είμαστε άρα, αρκετές μόνοι. Ναι, δηλαδή γιατί... είναι αυτή ξέρω, όχι. Γιατί η περίεργη παράδοση. Όχι, δεν ισχύει αυτή η παράδοση. Το πήγες πονηρά γιατί θα σου θυμίσω στο κύπελο πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ είχε υποδεχθεί. Αλλά δεν ήταν νεοφώτιστος όντως. Ο Ηρακλής ήταν στη Β' Εθνική τότε. Τον είχε κερδίσει ναι, 5-1. Γι' αυτό, 5-1. Ναι, γι' αυτό σωστό, θέλω. Με τον Πεπανίδων κάναμε το διπλό. Μάλιστα. Και για εκπομπές που λες μετά το Μάτ Καζόρ, πιστεύω επειδή είχαν διαφύγει και το Λίμπερο, είπαν ο Τρέγιας με το Ντρούλιν να κάνουν σήμερα 10-12 μετά το Μάτ. Σήμερα... Αυτό δεν χάνεται. Μέχρι τώρα και αυτή ήταν πολύ, ναι, πολύ πολιτισμένη. Σήμερα ναι. Πολιτισμό δεν πρέπει Ζάχο να υπάρχει. Ζάχο μου, Τάσο μου και τέτοια σήμερα θα έχει εκρήξεις και... Το σημερινό δεν πρέπει να χάνετε. Ναι. Σήμερα θα έχει ξύλο. Αρκεί να βοηθήσει το μάτς βέβαια. Τώρα ναι, σου λέω άμα είναι καμιά σούπα. Εντάξει, άμα είναι ισόπαλο αλλά ό,τι και έτσι. Να είναι, ό,τι και να είναι όμως... Μετά το μάτς να βγουν 10-12. Μετά τις δηλώσεις είναι. Εντάξει, ναι, ναι. Είναι το καλύτερο από όλα. Έτσι, το καλύτερο από όλα. Και... Εάν υπάρξει νικητής σε αυτό το μάτς, πρέπει να την ακούσουμε οπωσδήποτε. Μετά δεν χάνεται αυτό, ας πούμε. Έτσι. Υπάρξει νικητής. 9-10 δηλώσεις, 10 η ώρα τελειώνουν οι δηλώσεις και ξεκινάει μετά τον πατυρντή. Κανονικότατα, όντως. Καλά έκανες και πληροφόρησε στο φιλοκοάμον κοινό για να συντονίσεις. Ναι, γιατί μας ειδοποίησαν προχθές ότι θα αλλάξουν για να κάνουν 10-12 μετά το match για το post-game. Και οι δύο μαζί. Μάλιστα. Ο Ηρακλής πότε. Τι post-game ήταν αυτό. Τι post-game ήταν αυτό, δεν ξέρω. Μάλιστα, ο Ηρακλής παίζει αύριο, ε. Αύριο στην Άξο. Αύριο στην Άξο. Πώς θα πάει η ομάδα εκεί. Αυτό υπήρχε πιθανότητα αναβολής γιατί η ομάδα κλείσει μέχρι τη Σαντορίνη και πρέπει να πάει για να παίξει, πρέπει να σταματήσει το απογορευτικό. Ναι, γιατί... πιστεύω ότι έχουν πέσει. Εδώ... Έχει και κλείσει για Σαντορίνη. Ναι, εδώ και στη για να πάει μετά από Σαντορίνη με την Άξο. Εδώ και στα νησιά. Ναι, υπάρχει θέμα και στα νησιά εκεί πέρα με την κακοκαιρία. Ναι. Μέχρι και τα σχολεία θα είναι κλειστά και τέτοια, αυτά ιστορίες. Ναι, και μετά εμάς, τον όμιλό μας, γίνεται πολύ περίεργο μετά το φεστιβάλ διπλό των Ιωαννίνων. Γιατί να πάει στη Σαντορίνη και από τη Σαντορίνη στην Άξο ενώ στην Πάρο. Η Πάρο με την Άξο είναι δίπλα.
Δεν έχει, αφού έχει και πτήσεις. Βρήκε εκεί εισιτήρια. Πιο φτηνά. Βρήκε εκεί εισιτήρια. Αφού είναι καλοκαιρινή περίοδο. Ηρακλής τώρα δεν έχει τσάρτερ. Αφού είναι καλοκαιρινή περίοδο. Υπάρχει το αεροδρόμιο στην Άξο, δεν βρήκε εισιτήρια στην Άξο. Μάλιστα. Κατάλαβα. Αφού είναι στην κλίση, γιατί μπορούμε να πάρουμε το καράβι. Από Σαντορίνη θα πάρουμε το καράβι. Ναι. Ναι. Πού κάνω τετράωρο είναι αυτό, πεντάωρο. Ό,τι να. Άστο να πάει. Πάνω και κατάστρωμα τη ομάδα. Κατάστρωμα πάνω και τέτοια. Μην πάτε να με παίξετε, γράψετε ένα χ καλύτερα. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στη γραμμούλα μα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ το να. Γεια σου. Λοιπόν, παιδιά, βλέπω τον Ηρακλή να κάνει διακοπέ και στο νησί. Ναι, ευκαιρία είναι, ευκαιρία, γιατί όχι, πολύ ωραία. Ευκαιρία είναι. Βέβαια. Θα θυμηθούν και τα νιάτου τα παιδιά κατάστρωμα από σήμερα. Ντεξ, τα ντεξ εκεί. Ντεξ, one, deck two. Λοιπόν, προηγουμένως αγγίξατε μια πολύ ευαίσθητη χορδή. Και πήρα να ενημερώσω το κοινό. Ποια, πολλές? Τις καντίνες. Ναι, αγόρι μου. Καθημερινά, καντίνα 24 είναι η εκπομπή. Δικός μας, ναι. Σαν κλασικός φορτηγατής, έχουμε γυρίσει. Έτσι. Εσύ είσαι ο αρμόδιος, ο καθήλυν αρμόδιος για να μας πεις. Πρέπει να φτιάξουμε μια εφαρμογή. Ναι. Αυτό, ένα app application, στο οποίο εσείς οι οδηγοί θα μας ενημερώνετε. Και κυριολεκτικά και το εννοώ, χωρίς δώσει υπερβολής καμία. Βέβαια. Από όλη τη Θεσσαλία, όλη τη Δυτική Μακεδονία, ναι, την Κεντρική Μακεδονία, τον νομό Ιωαννίνων. Δεν υπάρχει καντίνα, ναι, κυριολεκτικά, στους Κοζάνες που πηγαίνω, ναι, δεν θα συναντήσει άνθρωπος ποτέ τέτοιο φρέσκο κρέας, ναι, από κρεοπόλη, δεν ψωνίζει ο άνθρωπος από πουθενά άλλο, ναι, από κρεοπόλη, ναι, και τα σαντουιτσάκια του όλα με λογικές τιμές, όχι κάτι 3 ευρώ που βλέπω αλλού και κάτι 2,70 και 2,80. Αλλά το 3 ευρώ είναι μίνιμουμ, ας πούμε, έξω από το κήπεδο του Στούμπας 3 ευρώ είναι το σαντουιτσάκι. Ναι, εντάξει. Ναι. Εμείς προλάβαμε τις καντίνες τις παλιές που τα σαντουιτσάκια, τα σαντουιτσάρες μάλλον είχαν 1,5 πιο ευρώ. Καλά, ναι, εντάξει, και 50 ευρώ. Πού είναι αυτή η καντίνα που λες? Μάλλον κρατάει εκεί τις τιμές. Πού είναι? Η καντίνα αυτή συγκεκριμένη είναι στον δρόμο, στον κόμβο των Χίλων, πηγαίνοντας από Κοζάνη για Πτολεμαΐδα. Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, μάλιστα, θα τα επισκεφτούμε αυτά τα μέρη σύντομα. Πτολεμαΐδα, ναι. Καντίνα του Ηλία, παιδιά. Ο άνθρωπος είναι όνειρο και σαν τύπος είναι καλός. Ο άνθρωπος είναι όνειρο. Νομίζω ότι έτσι. Ναι, μιλάω. Δεν θα έχεις μιλήσει ούτε. Είναι κυριολεκτικά. Το χαρακτηρίζω σεφ. Ναι. Δεν νομίζω ότι. Δεν θα κάνω πλάκα. Ναι, τι, βέβαια. Ούτε. Ναι, αγόρι μου. Θα το ιτσάκι να φας τώρα. Με μοσχαρίσιο μπιφτέκι. Έλα, ρε φίλε. Όχι, ρε. Μοσχαρίσιο κύμα 100%. Έλα. Με ομελέτα. Όχι, ρε φίλε. Κυροκαυτερή, καραμελωμένα κρεμμύδια. Έτσι. Αυτό. Και να πέφτει κάτω. Για δώσε ξανά συντεταγμένες, πηγαίνεις, δηλαδή είσαι στην Εγνατία. Κοζάνη, ναι. Είσαι στην Εγνατία. Πού στρίβεις? Όχι, δεν είσαι στην Εγνατία, είσαι Κοζάνη και από Κοζάνη. Από Κοζάνη για το Λεμαϊδά. Ναι. Από Κοζάνη παίρνεις τον δρόμο για να πας στο Λεμαϊδά. Όχι να μπει στην Εγνατία και να πας. Βέβαια, μάλιστα, κατάλαβα. Και στον κόμβο των Κύλων. Ναι. Αυτοί που ξέρουν την περιοχή καταλαβαίνουν, ναι, το χωριό τα Κύλα που είναι έξω από την Κοζάνη. Έχει ένα κόβο. Εκεί πέρα είναι η καντίνα του Ηλία. Ωραία, θα κλείσω live Πτολεμαϊδα Κοζάνη. Ξέρει, παιδιά, η μισή Κοζάνη, στις καλές εποχές, Στέφανε, ναι, πήγαινες εκεί πέρα. Δηλαδή πήγαινα με το φωτικό γιατί είχε να σταματήσει να που ανάβεπα 20 άτομα να περιμένουν. Λες τι γίνεται τώρα εδώ, Capital Controls. Ναι. Ναι. Και σηκωνόμουν και έφευγα. Γιατί τώρα που να περιμένεις, ναι, μισή ώρα για να παραγγείλεις ένα σάντουιτς να πας. Ναι. Νομίζω ότι έτσι πως εκφράστηκες, δεν έχεις εκφραστεί ερωτικά ποτέ στη ζωή σου. Όχι, σε γυναίκα. Ερωτική εξομολόγηση μας έκανε για την καντίνα. Δεν υπάρχει. Κλείνω live. Υπάρχει. Και πιστέψτε με, έχω γυρίσει. Εννοείται, ρε. Πω, να. Και απεράσα καντίνες από τα χέρια σου. Ωραία, παιχτούρα να πούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά. Έγινε φιλιά, φιλιά. Άκουρε μάγκα να πούμε ο δικός μας ο φορτηγατής. Ναι, εννοείται. Αυτές είναι χρήσιμες και χρηστικές πληροφορίες στον κόβο των γύλων. Είμαστε έτοιμοι να πάμε κατά εκεί. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Μηδέν. Σιγά, εντάξει. Καλημέρα. Μηδέν και πάλι. Καλημέρα. Έλα, μπάτμα. Έλα, αγόρι μου. Συγχαρητήρια στο φίλο. Μου θύμισε τη γεύση από το σουβλάκι, ρε φίλε, αυτή η καντίνα. Ολίγας. Έχω φάει εκεί πέρα. Έχεις φάει και εσύ και ξέρεις, Έχω φάει, ναι. Πήγαινα για Περιστέρια εκεί πέρα σε ένα φίλο στο Γιάννη. Ναι. Και σταματήσαμε εκεί να φάμε. Ναι. Στο άγνωστο δηλαδή. Ναι, παλιά εκεί. Ναι.
Όπω τέτοια γεύση, ρε φίλε. Αλήθεια, ε. Για να μου το λένε τώρα, επιβεβαιώνει και δεύτερο ακροατή, τον οποίο τον εμπιστευόμαστε γαστριμαργικά κιόλα. Με τρέχουν τα σάλια τώρα, να φάω, δεν γίνεται. Τώρα θα σπάσει την νηστεία σου μέχρι την έναρξη του παιχνιδιού. Δηλαδή. Με τρέχουν τα σάλια τώρα. Δηλαδή, μπήκε στον εγκέφαλο, γεύση από σουβλάκι. Ίσα που πετάγεσαι κιόλα, τι είναι γρεβένα γύρι, να πούμε. Εντάξει, σιγά. Θα αλλάξω τον δρόμο στην κατηφόρα την Κυριακή. Έγινε. Μία άλλη πολύ δυνατή. Ναι. Είναι στον παλιό δρόμο πηγαίνοντας για το Μέτσοβο, ο Πλανητάρχης λέγεται. Ο Πλανητάρχης. Όποιος έχει φάει εκεί πέρα, πάρει τηλέφωνο. Στον παλιό δρόμο όμως. Πρέπει. Ναι, θα υπάρχει όμως τώρα που έχουν αλλάξει. Υπάρχει. Υπάρχει. Εντάξει, κάτω μιλιάς και άνω μιλιάς. Μάλιστα. Ωραία. Ο Πλανητάρχης, όποιος σας ακούει και έχει φάει σε αυτή την καντίνα, πάρει τηλέφωνο να ενημερώσει. Λοιπόν, κλείνω live Πτολεμαϊδα Κοζάνη Γιάννενα για να τα πάρουμε όλα. Για να τρώμε σε κάθε στενό. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα! Δεν μας περίμενε. 2-31-0-287 και 3-8 στο Καντίνα 24, κυρίες και κύριοι. Μπορείτε να απευθυνθείτε και να μας δώσετε τις πληροφορίες, τις χρησιμότητες, τις χρηστικές σας. Εδώ βλέπετε τα δεδομένα αλλάζουν. Οι άλλοι βάζουν ξυλόφουρνο. Έτσι πρέπει να είναι εκπομπές για Καντίνα και top model εδώ πέρα θα ακούτε. Το έχουμε κάνει. Τα transition. Μωρέ τώρα με τα. Τέλος! Εντάξει, φτιάξε ένα τραζίσιο. Κάντε ένα το τραζίσιο, θα μπορούσε να είναι ένα σαντουιτσάκι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Στέκι, ρε φίλε, καραμελωμένο. Το τραζίσιο, ναι. Πέρε τα λικέρδε, καλά περνάει ο φίλο μα. Πώς θα τον πήρε αυτός ο Ρέμος τώρα να τον κάνει το μενού, το αβαγκού και τα καντίνα Ηλίας. Άμα ήξερε, να σου πω κάτι, θα μπορούσε να το δουν έτσι και πιο, λίγο πιο λαϊκά, λίγο πιο βιντάζ τρόπον την άκη. Ναι, και να βάλουν, ας πούμε, αν τους το περάσεις θα το βάζουν, ας πούμε, σαν επιλογή μέσα σε ένα γάμο. Αν παντρευτώ ποτέ θα πάρω καντίνα. Εγώ σήμερα ημέρα ξέρω γλωσσό, Σίτροεν Ρένο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Τρεις φορές με έχεις ρίξει λοιπόν. Εσύ έχεις πέσει μόνος σου. Εγώ σε ρίχνω, θα σε κλείνω, ρε. Μετά κάποιοι θα πούνε ότι είσαι και Άρης και πέφτεις. Ναι. Καταλαβες. Πολύ κοίταξε. Οι Παοκτσίδες έβγαλαν στόμα, μην βγάζεις εσύ από την Πανσεραϊκό, έτσι. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη. Γιατί... Ερχόμαστε. Παραγνωρίστηκαμε με όλους, Παραγνωρίστηκαμε. Άντε, γιατί... Ερχόμαστε την Κυριακή, ξεκινάει. Μας τα έχετε κάνει... Οχοχοχο, ρόιδο. Τι οχοχοχοχο... Πες τα βρε χαραλάμπη, με έχουν βάλει εδώ στη γωνία και με βαράνε. Ρε Στέφανε, για να κάνει λίγο κουμάντο εκεί πέρα. Θα κάνω ρε Μπάμπη, δεν γίνεται, τους άφησα πολύ λάσκα. Τι πράγματα είναι αυτά που μας δουλεύουν όλοι. Να φω ερχόσαστάνε. Από το πρίκο ψίδια ακούω. Άστα, τα σάλια μου τρέχουν. Κασάπ ταβά ακούω, τέτοια ακούω. Αυτό είναι το λόγο επειδή. Τι άλλο ήταν το λόγο επειδή. Καντίνες ακούω. Ναι. Μου φαίνεται στο τέλος, ξέρεις τι θα φάτε. Κουσέρβες. Κουσέρβες. Τράτα. Στο τέλος δεν θα φάμε τίποτα. Τούλιπ. Κουσέρβες θα φάμε. Σβάν. Αυτά τα ξέρω εγώ. Ναι. Εντάξει, και κοσερβούλα καλή είναι. Τι να κάνεις. Πες τον αυτόν που παίρνει πρωί και με το φούρνο που παίρνει πρωί να ετοιμάζει τη μουσχαροκεφαλή να βάλουμε. Ξέρει αυτός. Ναι, εγώ τον είπα. Στέφανε. Ναι. Το ζάουζα του βασίζεσαι με σηκάνει κουμάντο. Ξέρεις εσύ που βασίζεσαι, ξέρεις. Λοιπόν. Εμείς είμαστε από τις Σέρες. Έτσι. Καντίνα εκεί. Αφού. Δεν έχει καντίνα. Στις Σέρες δεν έχει καντίνα. Έτσι. Έχει. Τι έχει. Έχει. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Τώρα. Έγινε. Άκου. Σε χαιρετούμε. Να σε κλείσει ο Παοκτσής, ρε. Μόνο εσύ μιλάς εκεί πέρα, βιάζεσαι και μας κλείνει συνέχεια. Δεν μου λες. Γεια. Το πρωί όπως αρχίσεις, ποιος έβγαλε αυτό το πρόγραμμα που ξέρουν τις γλώσσες να συνοηθούν εκεί και εκεί και εκεί και εδώ και αλλού. Ο πρώτος είναι ο Έλληνας που συνοηθεί με όλο τον κόσμο. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, βέβαια. Άμα δεν μπορεί να συνοηθεί με τη γλώσσα, ναι. Αρχινάει, κουνάει πόδια, χέρια, ναι. Μάτια, ναι. Κεφάλια, ναι. Και συνοηθεί καντάρι. Όπου και να πάει να συνοηθεί ο Έλληνας. Βέβαια. Στα πέρατα του κόσμου. Όχι. Βέβαια. Με αποδείξεις θα σου κάνω αυτό πάνω κάτω. Βέβαια. Άμα μου τζώσει, ας πούμε, τον άλλο, θα συνεννοηθεί. Ναι. Χαιρετά, νομίζουν ότι χαιρετάμε. Κανονικά. Σε... Καλά, έχει ένα ανέκδοτο τώρα, αλλά δεν το λέω. Μην το λες. Μην το λες. Ένα τέτοιο, γιατί... Θα μας κλείσει το Ισουρού.
Όχι, εδώ δεν είναι τέτοιο. Μόνο λίγο να πω έτσι. Ναι. Κάποιος Άγγλος ήρθε στην Ελλάδα να μάθει ελληνικά, λέει. Mm-hmm. Είχε ένα φίλο Έλληνα. Ναι. Ήρθε στην Ελλάδα, κάθισε 5 χρόνια, δεν τα άμαθε ακόμη καλά. Κάθε άλλη πενταετία, 10 χρόνια τα άμαθα καλά, λέει, τώρα να γυρίσει στην Αγγλία πίσω. Ναι. Τον κάλεσε ο φίλος του να έρθει να τον κάνει, ας πούμε, κανένα μήνα στο σπίτι να τον φιλοξενήσει. Τέλος πάντων, πήρε το αεροπλάνο, ήρθε στην Αθήνα, κατέβηκε κάτω εκεί πέρα μετά από το αεροδρόμιο, πρέπει να πάρει το τρένο για να πάει, ήταν ας πούμε από το Σιδρόκαστρο ή από τη Σέρας. Ναι. Να πάει στο χωριό που ήταν ο φίλος του. Τέλος πάνω εκεί στο σταθμό ρωτάει έναν το τρένο για τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε τι ώρα έργει. Το κάνει ο άλλος. Το σφύριξε. Ναι. Λοιπόν, τι δεν κατάλαβα αυτός τι του είπε, αφού το σφύριξε. Συνέχεια, το σφύριγμα έφυγε, του είναι το τρατόραση. Ρωτάει κάποιον άλλον, τι... λέει... Του κουνάει το χέρι, τι πράγματα, εγώ έμαθα τα ελληνικά. Τα ελληνικά. Τέλος πάντων, τηλέφωνο στο φίλο του, του λέει έτσι, πού είσαι, λέει στην Αθήνα είμαι, γιατί δεν ήρθες στο μυθό. Λέει, τρένο, λέει, δεν μπορώ να συνεχθώ, λέει, πω ότι καλά τα ελληνικά, τα ξέρεις, τα ξέρω, αλλά ξέρω, εγώ λέω, ο ένας με σφύριξε, ο άλλος με είπε, μετά με λέει, για ρώτα, λέει, και στο σταθμό, λέει, και θα σε πούνε, λέει, ή πάρει ταξί και έλα, λέει. Όχι ταξί, λέει ακριβό, λέει δεν παίρνω ταξί, λέει. Δεν τυπάς, ναι. Πήρε το τρένο. Δε. Το τρένο το πήρε πολλές φορές. Πάει στο σταθμό του περίμενε ο φίλος του και στη Θεσσαλονίκη. Τι, γιατί καλά, πώς έγινε, λέει έτσι και έτσι, λέει. Δε. Τέλος πάντων, του λέει. Το αλεπόρια. Το ουσία, θα γελάστε, λοιπόν. Τέλος πάντων, δε. Κάποιος. Και ένας τρίτος τον είπε. Α, έχει και τρίτο τώρα. Το λέει, φτάσανε εκεί πέρα και του λέει, ρε φίλε, τι γίνεται, καλά δείξε ότι. Λέει, πάμε λέει να τσιμπήσουμε, λέει. Πάμε λέει να τσιμπήσουμε. Ο άλλος πάλι δεν κατάλαβε. Γιατί με θυμίζει η φουτιάδη επίσκεψη Πασεραϊκού αυτό τώρα. Το τσίμπημα του λέει. Αυτό δεν θα τον τσιμπήσει. Το τσίμπημα λέει. Ω, αυτό λέει πρέπει να το δείξουν στην πράξη, λέει. Ναι. Τάλο τώρα. Πάνε στα ολίκη πέρα το πρώτο. Την πρώτη ταβέρνα που βλέπουν μπαίνουν μέσα πολλές. Πλακώνουν εκεί τα κοψίδια, πλακώνουν τα τέτοια για αυτό τώρα. Λοιπόν, τώρα του λέει, έφεραν τα πιάτα εκεί πέρα πάνω στο τραπέζι, τώρα του λέει τσίμπα, λέει. Τσίμπα. Α, αυτό είναι λέει το τσίμπημα, λέει, και εσείς τώρα έτσι κάνετε. Ναι. Από το πρωί τρώμε. Μάλιστα. Και τελευταία δεν έφαγαμε τίποτα, λέει. Έτσι. Άντε γεια. Τώρα τι παίχτηκε τώρα, έτσι. Τεράστια. Εμείς πήγαμε τώρα. Μάλιστα. Ωραία, θα το διηγηθώ κι εγώ αμέσως μετά μόλις. Και τώρα μια που πιάσαμε το quiz, το γλωσσολογικό, θα βάλω ένα quiz μέχρι το τέλος της ώρας. Κουιζάκι. Λοιπόν, πώς λένε στην καρδίτσα, συγγνώμη δεν κατάλαβα, μπορείτε να επαναλάβετε στην καρδίτσα. Μου τα απάντησα, το σκότωσα. Το κάψα το θεματάκι. Τι να κάνω, τέτοιο είμαι. Ναι, δεν πειράζει. Έκαψα το θέμα. Ευτυχώς. Μην το κάψα. Το θέμα είναι για αύριο αυτό. 2-31-0-287 και 3-8 για μετά το συγκλονιστικό ανέκδοτο του φίλου μας του Χαραλάμπη από το Αράου. Μάλιστα. Καλημέρα στην Γραβούλα. Λίγο ρε φίλε. Καλημέρα. Πατμάν. Έλα. Έλα. Εγώ πήγα. Άκου. Εγώ πήγα. Αυτός δεν πήγε. Αυτό εκεί την ημέρα έπιασε βροχή. Εγώ είδα την βροχή. Και έτσι έγινε το bad way. Και έγινε το τέτοιο. Τι μας λέει τώρα. Ρίξε. Έχεις ανέκδοτο να μας πεις. Έχεις ανέκδοτο να μας πεις και εσύ κανένα. Δεν μπορώ. Το διηγήμα μας ένα. Ναι. Άντε γεια σου καλά. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Δεν μπορώ από Σταυρούπολη. Έλα ρε. Κάνω τώρα διανομές και είμαι στα μάξα από τον δρόμο. Δεν αντέχω. Πρέπει να μεταδοθείς επανάληψη. Είδες ότι βγήκε ο Φωτιάδης γιατί ήταν ο μόνος που κατάλαβε το ανέκδοτο. Ναι. Ήταν ο μόνος. Μόνο ο Φωτιάδης τον κατάλαβε. Έτσι. Και το είπε
και το είπε ο Κυρμπάμπης. Ναι, το είπε. Το είπε. Να πω λίγο το ανέκδοτο. Αφού ήταν μεγάλο, να το πει με επεισόδια. Έχει λίγο ανέκδοτο. Γίνεται να πει λίγο ανέκδοτο. Δεν γίνεται. Ήθελα να πω το μισό. Ανέκδοτο. Ηθικό δίδαγμα τώρα. Πώς γίνεται από τα τρένα σε ταξί να φτάσει στο τσίμπημα. Τι κατάλαβες. Τι τσιμπήσαμε τελικά. Τίποτα. Δεν σου έλεγα τώρα, αλλά δεν μπορώ να το πω. Μάλιστα. Πάμε σε διάλειμμα λίγο να ηρεμήσουμε. Ναι, έτσι. Πάλι λίγο αλάρμ, πιέσαι λίγο νερό. Έγινε φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. Με το αθλητικότατο λόγο, επειδή κατά τα άλλα είχαμε και κυπελάκι βέβαια χθες. Γιατί ξεκίνησαν οι δραστηριότητες των ομάδων. Ατρόμητος Αθηνών Πας Γιάννενα 1-2. Δεν μπόρεσε ο Ατρόμητος, ναι, να ισοφιαδίσει. Έτσι και με 10 παίχτες έπαιζε ο Πας Γιάννενα. Αστέρας Τρίπολης Απόλλων Σμύρνης 2-1. Απόλλων Παραλιμνίου Τρίκαλα 1-1. Με 9 τελείωσαν τα Τρίκαλα, αλλά εκεί το Παραλίμνη τίποτα να πούμε, τίποτα. Δεν κατάφερε να κάνει. Άντε βρε τώρα βρε. Έλα βρε τώρα βρε, γιατί βρε Παραλίμνη. Βόλος του Αχιλέα Μπέου ο Βόλος. Ο Βόλος η Νίκη Βόλου ήταν αυτή, η Μπέος. Ποιος είναι, Ολυμπιακός ή Νίκη? Όχι, σήμερα παίζει Νίκη, οπότε ο Βόλος του Αχιλέα. Ήτο με τον Απόλλων Λάρισας 5-1. Ταλιρόπουλος. Ναι, ναι, και το ημίχρονο νομίζω ήταν 1-1, δεν κάνω λάθος. Άστραψε και βρόντιξε, ναι. Γιδεών. 1-0 το ημίχρονο, ισοφάρισε στο 47 ο Απόλλων Λάρισας. Έκανε και μετά πάρε την τεσσάρα. Τις θυμώσανε, θύμουσαν. Και ο Ιεράπετρας ΑΟ Χανιάκης Αμικούς 0-2 τα χθεσινά παιχνίδια. Σήμερα το προγραμματάκι έχει τις αναμετρήσεις. Αίτητος Πατών Εργοτέλης 4.30 ώρα είναι στον όμιλο του ΠΑΟ και του Άρη. Ο αίτητος Πατών του Σούλη Παπαδόπουλου. Ο Εργοτέλης έχει ακόμα τα κυγκονιά. Δεν νομίζω. Πέρυσι τον παρακολουθούσα. Μάλιστα, να μας ενημερώσει κάποιος από ένα πολύ αγαπημένος μας. Να πει ο Τάκης τώρα στο τηλέφωνο. Στις 4.30 Ξάνθη Όφη, δύο ομάδες συναντήθηκαν και την Κυριακή για το πρωτάθλημα. Ξάνθη και επικρατήσει με 3-3 πέταξε στον Όφη. Στις 7 η Νίκη Βόλου υποδέχεται την Κέρκυρα. Και στις 7 επίσης ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας. Το παιχνίδι ΑΕΚ Λαμία που ήταν προγραμματισμένο για τις 9.30 το βράδυ αναβλήθηκε. Δεν ξέρω τον λόγο για τον οποίο. Άντε το Παναθηναϊκό, είπαμε ήταν κατανοητός. Οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να αγωνιστούν σε διάστημα λιγότερο των 36 ώρων. Πότε παίζει Σαββάτο, παίζει ΑΕΚ. Το πρόγραμμα. Και Σαββάτο να παίζει, πάλι προλαβαίνει νομίζω. Δεν το έχω διευκρινίσει. Είναι λίγο. Άντε, Παναθηναϊκό σου λέω. Ναι. Αυτό... Μήπως λόγω ΑΕΚ επειδή παίζει και Τετάρτη η Ευρώπη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως κάνανε έτοιμα από μόνοι σου γιατί είναι. Αλλά η ΑΕΚ θα το δούμε πότε παίζει. Πότε παίζει η ΑΕΚ. Πλάκα στην πλάκα. Αν θα παίζει Σάββατο. Σάββατο. Η ΑΕΚ παίζει, ναι, παίζει το Σάββατο στην Κρήτη στις 8.30 με τον Όφη. Ναι. Όφη όμως από την άλλη αγωνίζεται κανονικά σήμερα, ναι, στην Ξάνθη. Ναι, αυτό είναι το παράδοξο της όλης υπόθεσης. Ο Όφη ο οποίος έχει ταξίδι στην Ξάνθη και να επιστρέψει στην Κρήτη. Ναι. Η ΑΕΚ ήταν στην Αθήνα ούτως ή άλλως στη βάση της και από την Αθήνα θα πήγαινε στην Κρήτη. Το ΠΟΚ, η παράγκα. Παρ' όλα αυτά το παιχνίδι αναβλήθηκε. Και έτσι δεν θα αγωνιστούν. Τώρα δεν ξέρουμε σε ποιες ημέρες θα πάει το συγκεκριμένο μάτς. Αυτά λοιπόν και με το κυπελάκι, το οποίο έτσι εμβόλυμα μέσα στην εβδομαδούλα μας θα μας δώσει έναν ιδιαίτερο τόνο. Σκέψου τώρα να μην είχε πάω Κάρι, να είχε κανένα. Τι θα κάναμε τώρα. Πάλι για καντίνες τα λέγαμε. Πάλι για καντίνες, σαν να μην υπάρχει πάω Κάρι. Δεν θα άλλαζε το προγραμματάκι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας ανάπαυλα, καθότι φτάσαμε στις 7:32. Για να επιστρέψουμε με το δυναμικό το ντεμαράζ εδώ της εκπομπής για το όμως, κλείσιμο. Θες να βάλεις τρεις flags banners. Ναι, βάλεις το. Άμα τη επιστροφή. Άμα τη επιστροφή. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο τελευταίο περίπου μισάωράκι μας με τις σημαίες ψωμιάδη, σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, Banner Street Flags και Beach Flags στη Βασιλείο Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000. 2310287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την σταθμάρα μας. Και FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Σήμερα στα υπόλοιπα αγωνιστικά υπάρχει και αγώνας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας των γυναικών. Εχθές η Ελλάδα επικράτησε άνετα της Κορέας με καμιά 24 πόντους. Το είδα, τα βλέπω εγώ. Σιγά. Από πέρυσι, ναι, από πέρυσι μάθαμε να βλέπουμε και εθνική. Είσαι Μάλτζη, είσαι Μάλτζη. Ναι, ναι, Βίνα Μάλτζη, η οποία έγινε και record woman. Στην αρχή είπε ο Βαγγέλης Ιωάννου record man συμμετοχών. Record man. Ναι, 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 μετά το διόρθωσε. Μπελούδι, εντάξει, Μάλτζη. Εντάξει, βέβαια, βέβαια, στα 40 της. Το 78 γεννηθήσα. Και έτσι, ακόμη παίζει σε πάρα πολύ υψηλό δυνατή, επίπεδο, βέβαια. Δυνατή, είναι βέβαια. Το δυνατό πλυντήριο. Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, η εθνική μας επικράτησε της Κορέας και σήμερα στις 4 η ώρα αντιμετωπίζει την Νιγηρία για να διεκδικήσει την πρόκρισή της. Την Νιγηρία. Έχει καμιά αντιτοκούμπενα εκεί πέρα. Δεν ξέρω, μπορεί. Να παίζει καμιά τέτοια. Να διεκδικήσει την πρόκρισή της στην φάση των 8 σε περίπτωση που η Ελλάδα περάσει. Θα βρει στο δρόμο της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει πραγματοποιήσει η χώρα μας ήταν στην προηγούμενη διοργάνωση, είχε τερματίσει 11η, οπότε σήμερα μπορεί να το πάει ένα βήμα παραπάνω. Την Κυριακή θα πάμε μπροστά. Την Κυριακή έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάει και ψηλότερα, να επικρατήσει της Γαλλίας. Με τη Γαλλία είχαμε αποκλειστεί. Νομίζω η Γαλλία έχει κατακτήσει και το περσινό ευρωπαϊκό. Όλες δίμετρες. Ναι. Έχασε την ευκαιρία, ιτήθηκε στο τέλος με 5 πόντους για να διεκδικήσει κάτι. Προσπαθήσαμε. Πάλι 4 η ώρα, εμείς θα κάτσουμε να τα δούμε. Εντάξει, 4. Γιατί το pre-game πριν τον αγώνα θα δούμε ένα μπασκετάκι γυναικείο για χαλαρώσουμε. Θα πιούμε μια αναφέψιμα, κάνα τσαγάκι εκεί πέρα, μια σοκολατίτσα πριν το καφέ. Θα δούμε γυναικείο μπάσκετ και μετά κλάου. Πάω Κάρι, 7 η ώρα θα πάρουν φωτιές οι ψισταριές, ναι, θα πάρουν φωτιές εκεί. Τσίγνα, να πούμε. Τα, λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο, MVP-τζίδες, Ερλοχόλμηδες, βαράτε 7 παρά, 8 παρά τώρα. Έλα, σηκωθήκατε εκεί από την Τιβάνια, πάρτε κανένα τηλέφωνο. Ταξιτζίδες, ακούτε εσείς. Ξέρω εγώ ότι ακούτε τα Ρίβες και τα Λικέρδες. Ακούνε, λες. Με έχουν πει εμένα, μετά έχουν ρουφιανέψει όλα. Έτσι, έτσι. Για πάρτε κανένα τηλέφωνο, να σας κράξω λίγο. Χτες για το link up της Αγγλίας. Δεν ξέρω αν είδες τι έπαθε ο Μουρίνιο. Μουρίνιο, ναι, link up. Διευθυντής ήρθε εδώ, έβαζε κάτι Γιώργο Μάγκα, έβαζε. Δεν χάνεται σλαμάς ή δεν θα ασχοληθεί καν με το. Να του πούμε τα λικέρες. Εγώ τώρα αυτό δεν μπορώ να δικαιολογήσω. Έτσι. Αποκλείστηκε η Manchester United από την Derby County του Frank Lampard, ο οποίος κάνει τα πρώτα του προπονητικά βήματα. Η Derby County, η οποία αγωνίζεται στην Championship. Ξέρεις ο Lampard, πριν την παρέλαση εδώ Θεσσαλονίκη θα είναι, να ξέρει. Λες. Για ποια ομάδα. Δεν ξέρω, εγώ λέω τώρα. Πάοκ, θα χρειάζεται ο Λάμπαρτ στον Πάοκ. Λάμπαρτ, ρε φίλε, είσαι. Ωραία, Φρανκ Λάμπαρτ, παιχτούρα μεγάλη. Η οποία Derby County μάλιστα ισοφαρίστηκε και οδηγήθηκε στα πέναλτι. Ισοφαρίστηκε στο 90. Ναι, φίλε. Κέρδιζε με 1-2 μέχρι εκείνη τη στιγμή το. Βαρέσανε κάμποσα πέναλτι. Δεν το είδα, αλλά άκουσα ότι βαρέσανε. 16 πέναλτι βαρέσανε για να. Ποιο ήταν ο μοιραίος παίχτης. Ο μοιραίος. Μοναδική εκτέλεση, λέει, που δεν πήγε στα δίκτυα και αποκρούστηκε από τον Κάρσον, ήταν η 16η της συνάντησης. Δηλαδή, διαβάζω, δεν μας λένε ποιος και γιατί. Και είχαμε μετά τέτοια. Ο Μπουμπά τον έκραξε ο Μουρίνιο, τον είπε, είσαι τέλος από αρχηγός, δεν ξανά είσαι αρχηγός και τέτοια. Ποιο, είχαμε θέμα στα αποδυτήρια. Ναι. Εκτός αποστολής και ο Μπουμπά μας είπε, ναι, Μάρτα, δηλαδή. Τέλος από αρχηγός, σε παίρνει τον Περιβραχιόνι, γιατί έκραξε ο Μπουμπά τον Μουρίνιο στις δηλώσεις και είχαν παλιά κόντρα. Ναι, αφού βλέπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στο Champions League, σκόραρε ο Μπουμπά και ο Μουρίνιο ήταν. Από τι μου τραβάει. Φλοσιρό. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Έλα ρε πρωινά σκυλιά του πολέμου. Τι έγινε. Θα σε βάλω δυο από εσεί ρε. Πού σε υπουργεία να πούμε. Όχι, όχι. Πολλέ δουλειέ τώρα με του ΣΥΡΙΖΑ έχουν σκοτωθεί. Πολλέ δουλειέ να πούμε. Σκοτώθηκαν από πρώτη φορά αριστερά σκοτωμένο. Ναι, ρε, έτσι. Έτσι πάει. Κάνω και λίγο προπόνηση τώρα βγει ο Μητσοτάκη. Θα σκοτωθούμε πάλι. Πολλέ δουλειέ να πούμε. Δεν θα προλαβαίνουμε. Μπαντή. Παρακαλώ. Δώσε καμιά πληροφόρηση. Δώσε καμιά πληροφορία για τα ΚΤΕΛ, μήπως έχουν καμιά απεργία σήμερα, ναι. Τα ΚΤΕΛ δεν έχω δει κάτι σχετικό. Γιατί. Για να κόψουν κανένα εισιτήριο τα παιδιά να πούμε. Γιατί σήμερα δεν Τετάρτη είναι, δώσε καμιά πληροφορία. Ναι. Αλλιώς, πώς τι, η κίνηση με τα εισιτήρια τι γίνεται. Ναι, ξέρω εγώ υπουργέ τώρα εσύ που το πας, ναι, όντως δεν. Άμα δεν έρθει το χωριό, δεν γεμίζει τον ΠΑΚ. Ξέρω εγώ. Δεν γεμίζει, γι' αυτό μήπως πάρουν καμιά λακτάρα το βραδινό το τρένο λίγο να δουλέψει. Ναι, το Intercity το τελευταίο πότε έρχεται η Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο πότε έρχεται λίγο εκεί πέρα, να δούμε λίγο καμιά κίνηση. Εντάξει, όπως είπαμε, ο λαός του ΠΑΟΚ εξαντλήθηκε, είχε δύο μάτς, Πέμπτη Κυριακή. Ναι. Για βάλε ένα πενιντάρικο το κάθε παιχνίδι να. Είναι δύσκολα, ρε φίλε, βέβαια. Όχι, ρε αυτή. Για βάλτε λίγο.
Αυτή είναι η Άπλες, ρε. Είναι πασουκό φατσιστή. Τώρα, είναι Άπλες, τώρα οι υπουργοί πέφτουν και τα βαμβάκια πέφτουν. Οι πηδουτοί στα βαμβάκια θα τα φάμε τώρα στη Τούμπα. Έρθαν τώρα, φρόρα. Μπράβο. Γι' αυτό ήθελα λίγο να δω. Δουλεύουν τα κτέλ, τα τρένα, πώς πάνε, τι γίνεται, η κίνηση. Δουλεύουν τώρα, έχουν παοξίδικο, μισό εισιτήριο βάζουν. Βάζουνε. Μισό. Και μισό. Μετατρέπομαι απευθείας η Χατζινάκος, παίρνω ύφος Χατζινάκου. Θέλω, ναι, ας πούμε. Θέλω. Και δίνω over Άρη, corner πρώτου ημιχρόνου. Κάτσε ρε Στέφανε, μετατράπηκα σε Χατζινάκους αυτή τη στιγμή. Ξέρεις ότι είσαι ο λατρεμένος μου ακροατής, δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Εδώ και 1,5 χρόνο. Εγώ δεν μπορώ, με χωρίς Στεφανάρα δεν μπορώ και τώρα αγαπάω και Μπάμπη πάρα πολύ. Μπάμπη είσαι, ευχαριστώ πολύ. Αυτό το δίδυμο άσο θα γίνει, εγώ σταμάτησα, δεν ακούω ότι... Ιδιοσιογραφικά πλέον δεν ακούγονται, που τα λίμπερο. Τελείωσε. Δεν θα ακούσεις καμιά είδηση. Λίμπερο. Παλιό λίμπερο, έχεις βάλει το πεντάρι στην πλάτη και οργώνεις. Το παλιό λίμπερο, το ορθόδοξο. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Οβεράρι, κόρνερ πρώτου ημιχρόνου. Η πίεση θα είναι μεγάλη, προειδοποιώ. Έτσι. Mm-hmm. Θα σε στείλω για οντισιόν τα καινούργια που λένε του σταθμού Φωτιάδη και Αλέξανδρου, να ξέρεις. Θα τα δώσεις εσύ. Μέσα είμαι εγώ. Σαν θα είναι μέσα. Λοιπόν, όλο αυτό θέλω να σας πω. Τίποτα, θα μιλήσω αύριο το πρωί, θα ξεσχολήσω λίγο δίσκους. Θα μιλήσεις, ή θα έχεις δουλειές πάλι. Όχι, δεν είμαι τέτοιος εγώ, Τίμιος ηθικός εργατικός. Βέβαια. Τίμιος ηθικός εργατικός. Είσαι όπως βγαίνουν οι υπουργοί στις δύσκολες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, λοιπόν. Έτσι. Σε αγαπώ πολύ. Λοιπόν, να περνάτε καλά και δύναμη. Τσάω. Εντάξει, ναι. Μπορεί όμως αύριο να προκύψει δουλίτσα. Δεν ξέρεις πώς υπάρχει κουτάκι. Έχει δουλειά αύριο, σου λέω. Λέει και εγώ με εκεί. Παλικάρι μου, και εγώ με. Σήμερα θα έρθει. Η καρδούλα μου σήμερα. Οπότε δεν ξέρεις αύριο. Μπορεί να έχει, κάποιοι μπορεί να έχουν μέση. Επίσης, άλλη παράμετρος την οποία δεν έχουμε εξετάσει. Μία είπαμε για τις παρέες που μπορεί να έχουν φτιαχτεί τα τελευταία 4 χρόνια. Ναι. Και δεν είναι απαραίτητα να είσαι μόνο 20χρονος. Έχεις βρει νέους φίλους, αυτά, ναι, ιστορίες. Τα 4 χρόνια και δεν έχουν δοκιμαστεί αυτές οι παρέες. Σχέσεις. Ναι. Ταυτόχρονα, οι συναδελφικές σχέσεις. 4 χρόνια, ας πούμε, μπορεί να έχεις πιάσει μια καινούρια δουλειά και να έχεις συναδέλφους στο γραφείο, ξέρω εγώ, στο συνεργείο, δεν ξέρω και εγώ πού, στο εργοστάσιο. Και το αφεντικό είναι ΠΑΟΚ. Και έρχεται να σλίγει στο 87 και τον καρφώνει το διπλό. Και δεν ξέρεις αύριο το. Δηλαδή ποτέ. Σφίγγεις τη γροθιά ή απολύεσαι. Ναι, ποτέ δεν έχεις αντιμετωπίσει αυτό που λέμε όταν χάνει η ομάδα. Ποιος πάει αύριο, γιατί θα έχω την καζούρα και το έτσι και το αλλιώς. Στα 4 χρόνια αυτά. Και αύριο θα δοκιμαστούν και άλλες σχέσεις. Θα είμαστε εδώ εμείς να τις υποδεχθούμε στο λόγο. Επειδή καλημέρα στη γραμμούλα. Αγόρι μου. Θα κλείσω σε παρακαλώ με το καπέλα με music. Ναι. Γιατί με περιμένει και ο καπέλας κάτω, τον πήρα τηλέφωνο, άνοιξε, έχει κάτι κρύα κοψίδια. Τι κάτσε ρε από τώρα, αφού εσύ μου είπες δεν θα φας μέχρι τις 7. Ανοίξατε τώρα τις καντίνες και πλησού, τρελάθηκα σε νομίζω τρέχουν τα σάρια. Σέρκασε λόρδα τώρα, σε έκοψε. Σε λόρδα, εγκεφαλική λόρδα και στομαχική και τα πάντα. Και εγώ από εδώ θα βρω κάνα σουβλάκι τώρα, μικρομύδια. Εγκεφαλική λόρδα, μ' άρεσε, σαν... Έτσι, μ' αρέσει, μάλιστα. Έτσι, τώρα θα παίξει μέχρι το τέλος, θα παίξει σαν χαλάκι από πίσω. Σ' αρέσει? Έλα, φύγαμε, πάμε δυνατά, τσάω. Καπέλα, γιατί λέει, άνοιξε ο καπέλας, you got to let the music. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ο Αράος, μπορώ να μιλήσω μισό δευτερόλεπτο? Βεβαίως. Πες το φουρνάρι, αυτός δεν με κατάλαβε. Άκου τώρα θα σου πω, αυτός δεν με κατάλαβε, Μπάμπη, ξέρεις γιατί? Γιατί είναι παοκτσής. Πρέπει να πιάσει κανένα δερμένο, με τους παοκτσίδες συνοείται. Διερμηνέα πρέπει να βρει. Με δερμηνέα πρέπει να έχω για να συνοηθούν αυτοί. Έτσι. Άντε γεια. Αρχίσαμε από τώρα. Έτσι, δεν με κατάλαβες ποτέ, από συνήθεια λέγες ναι. Και είναι και σήμερα και παγκόσμια ημέρα γλωσσών και δεν καταλαβαινόμαστε. Έτσι, 2-31-0-2-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Για λιγουλάκι ακόμη εδώ στους εθέρες της πόλεως. Βέβαια. Να το βάλουμε λίγο δυνατά αυτό να παίξει. Έλα, δώσε μεγάλο. Τι άλλο αθλητικό είχαμε? Χθες δεν είχαμε κάτι άλλο. Νομίζω τίποτα. Τα είπαμε όλα. Αυτό που μένει είναι
την Παρασκευή λέει δουσού στην Super League για να αποφασιστεί. Ο Άρης ζητάει ξένο διαιτητή, καλό μαθαίρι για τους άλλους. Έτσι, ναι, ναι. Ζητάει λέει ξένο διαιτητή για το παιχνίδι με τον, με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς, γιατί είναι διπλή σημασία νομίζω το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη τέλος πάντων επιθυμία της ομάδας του Άρης, διότι θέλει με αυτόν τον τρόπο να τονίσει και την παρουσία του στους μεγάλους του πρωταθλήματος. Είμαστε μεγάλοι και έτσι θέλουμε απέσυ να μας αντιμετωπίζουν σε μεγάλους, λέει και ο κύριος Σαββαρός Καρυπίδας, ο οποίος θα είναι ο αρχηγός της αποστόλης σήμερα. Θέλω. Έχω έτσι τον θέλω. Έτσι, yeah. Στην Τούμπα θα δώσει το παρόν. Θα έχει δώσει και στο παρελθόν το παρόν στην Τούμπα. Ναι. Δεν το έχει δώσει. Το έχει δώσει. Το έχει δώσει. Όχι αρχηγός αποστολέων. Ένας απλός παρατηρητής που θα λέει και ο Συρίγος, ένας απλός φύλακας. Δεν ξέρω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς τον, καλώς τον. Λοιπόν, αυτό το μέτρο τώρα με τους ξένους διαιτητές και όλα αυτά, αυτό το πράγμα θα νομοποιηθεί, να ξέρετε, θα γίνουν και σε άλλα παιχνίδια. Βλέπω τη δουλειά, έτσι πως πάει, εννοείται. Δηλαδή, με τέτοια γκρίνια, με τέτοια, ξέρω εγώ, τέτοια και δικαιολογημένη βέβαια, εγώ το βλέπω να νομοποιείται και θα. Μάλλον τα περισσότερα παιχνίδια εδώ στην Ελλάδα τα παίζουν ξένοι διαιτητές. Θα καθιερωθεί δηλαδή. Φυσικά θα καθιερωθεί και δεν βλέπω, δηλαδή, ποιος ο λόγος και το κάνουν αυτό δηλαδή. Γιατί έλαντε. Κάνουν λάθη οι Έλληνες. Ξεκίνησε η μόδα με το τέτοιο να πούμε. Δηλαδή, με το κομμίνι πέρσι αυτό το. Α, μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό δεν βασίζονται. Και καλά. Και για το κύπελο, το ελληνικό το κύπελο, όπως το κάνανε. Λοιπόν, ξέρεις τι μοιάζει αυτό, το έχουν ξαναπεί. Ήταν μια γιαγιά που είναι 85 χρονών. Ναι. Όταν ήταν στα νιάτα της, 19 χρονών ήταν μανεκέν. Μπράβο. Και τώρα θέλουν να την ξανακάνουν μανεκέν. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ρε παιδί, πώς θα γίνει. Δεν γίνεται. Όσο και, και στόκο να τη ρίξεις και σπατουλαριστό, δεν γίνεται. Μπράβο. Λοιπόν, δεν μπορούν, οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να διαχειριστούν δύο παιχνίδια ανά 15 μέρες ή 10 μέρες. Δεν μπορούν. Είπαμε. Και επαναφέρουν όπως ήταν το παλιό. Εχθές γινόντουσαν κάποια παιχνίδια και στη Γερμανία και τέτοια. Αυτές οι ομάδες, η Hockenheim και τέτοια, παίξαν και την Κυριακή. Ναι. Εχθές τι ημέρα ήτανε? Τετάρτη. Τρίτη. Ήταν. Η Hockenheim έπαιξε και Champions League την Τετάρτη. Α, μπράβο. Έπαιξε απανωτά πρωτάθλημα. Μπράβο. Σαββάτο και τώρα χθες Τρίτη ξανά έπαιξε ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά είπαμε πώς γίνονται οι προπονήσεις εκεί πέρα και πώς γίνονται εδώ, έτσι. Ναι, είπαμε. Άμα θέλουμε όμως κάποια στιγμή να φτάσουμε σε. Να πλησιάσουμε, όχι να φτάσουμε. Ναι. Να πλησιάσουμε αυτό το επίπεδο, πρέπει να το κάνουμε και εμείς κάπως έτσι. Πρέπει να το κάνουμε έτσι και προπονήσεις διπλές και το απόγευμα να φεύγεις από το προπονητήριο. Όχι με το τσιπάκι 8 η ώρα στο κέντρο και 10 η ώρα στη Λεωφόρο Νίκης Καφέ. Αμάν τα παιδιά να μην κάνουν δεύτερο αγώνα. Λεωφόρο, ποιος πάει Λεωφόρο Νίκης Καφέ. Πάνε, τους βλέπω εγώ στα Instagram. Ναι, δεν είναι πασέ η Λεωφόρο Νίκης. Πασέ έγινε, αλλά εντάξει. Εντάξει, είναι δεκαντάνς τώρα. Ναι, δεκαντάνς. Δεν είναι κοσμική. Έγινε, σε φιλούμε. Γεια σου, αγορίνα μου. Τσάω, τσάω. Αν ισχύσει αυτό που μας είπε ο φίλος μας, εδώ σε πέταξε. Προγκρεσίγκα αεροπλανικά, εδώ Batman DJ, εδώ σε πέταξε. Είσαι για το Μύκονος. Έτσι, για το Μύκονος, αλλά παλαιά Μύκονος του 1990. Αν ισχύσει αυτή τώρα η συνθήκη, δηλαδή καθιερωθεί το να έρχονται και να διαιτητεύουν όλα τα παιχνίδια οι ξένοι διαιτητές, εγώ τη βλέπω να βρίσκουμε πάλι την λύση. Πώς ήταν παλαιότερα ότι έπαιζε το θέμα της εντοπιότητας. Δηλαδή, αν ήσουν του συνδέσμου Θεσσαλονίκης, δεν μπορούσε να διαιτητεύσει έναν αγώνα στο οποίο θα έπαιζε μια ομάδα της Θεσσαλονίκης ή το αντίστοιχο των Αθηνών. Ναι. Και πηγαίνανε διαιτητές και κάνανε μεταγραφές. Πώς ήταν ο Καζναφέρης, ας πούμε, και ήταν του συνδέσμου Αργολίδος. Έτσι, ήταν εκτός έδρας έπαιζε. Ναι. Άρα είχε δικαίωμα να διαιτητεύει. Σε πω εγώ το κόλπο για ξένους διαιτητές τώρα εδώ θα πέρα. Θα πηγαίνουν, ας πούμε, και θα γράφονται στα Μητρώα του Λουξεμβούργου, στα Μητρώα της Ελβετίας και το καθεξής. Θα πάτε και στο Κορδελιό τώρα, θα πάρει και κάτι διαιτητές. Όλοι είναι σαν Βραζιλιάνοι εκεί πέρα στο Κορδελιό. Δείχνουν σαν το μάτος είναι όλοι ένα πράγμα. Θα πάρετε από εκεί πέρα και θα είναι σαν ξένοι. Θα είναι Βραζιλιάνοι όλοι, θα τους βαφτίσουμε. Σε χαρά. Έτσι. Progressive DJ Batman εδώ. Ο διαιτητής του αγώνα του προχθεσινού του ΠΑΟ ΚΑΕΚ μάλιστα δήλωσε κιόλας ότι ήταν εύκολο το παιχνίδι. Έτσι. Εντάξει, με 15 χιλιαρικάκια. Όχι, τι καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Πόσα σάντουιτς τρώει στην καντίνα του Ηλία και στην Κοζάνη. Τα απόλαυσε κιόλας. Κάτι βαγκούτρος. Λέει, δούλεψε άλλο, άψογα άλλα κύλησα νομάλα. Τρομποτινά φαντάζομαι ότι έθεσε τον εαυτό του ξανά στη διάθεση του ελληνικού πρωταθλήματος. Να τον ξανακαλέσουμε. Το έπαιξε και λίγο σφιχτός, ήμουν δύσκολο το παιχνίδι, ξέρεις, να πούμε δυνατό και το έκανα εγώ light και όλοι με ακούγανε. Οπότε η λύση είναι πλέον
Πώς βγαίνουν ποδοσφαιριστές και παιδιά, πηγαίνουν ήδη από πολύ μικρές ηλικίες, δοκιμάζουν την τύχη τους και σε ξένες ακαδημίες. Ναι. Η λύση είναι πλέον ότι γράψτε τα παιδιά σας σε ακαδημίες του εξωτερικού διαιτητών. Έτσι. Να πάει στην Ιταλία, να πάει οπουδήποτε, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Στην Μάλτα, γιατί μια χαρά, ας πούμε. Λουξεμβούργο, οτιδήποτε, ας πούμε, μπορείς να γραφτείς για να είσαι έτοιμος να κληθείς μετά από λίγα χρόνια και να διαιτητεύσεις ένα αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος. Σήμερα ποιος είναι διαιτητής στο ΠΑΟ Κάρης? Σιδηρόπουλος. Α, μάλιστα. Champions League-κός. Και είναι, να τον είδαμε προχθές, έπαιξε μια χαρά την Μπαρτσελόνα. Εντάξει, υπάρχουν και καλοί Έλληνες διαιτητές. Εγώ τώρα δεν πιστεύω, θα αφήσω την καντίνα το δίπλωμα και θα πάω να βγάλω δίπλωμα προπονητικής. Καντίνα διαιτητών, να κάνουμε σεμινάρια ταυτόχρονα. Λουκάνικο και μετά θα σηκώνω και σημειώκι τα απογεύματα. Πώς έκανε τακτικές ο Αλέφαντος με τα κεφτεδάκια? Τα κεφτεδάκια, ναι. Και εμείς τα κάνουμε, ας πούμε. Τακτικές με 13 παίχτες έφυγε. 3-6-9 έπαιζε. Ναι, αλλά μετά σιγά σιγά λιγοστεύαν οι παίχτες. Ντουπλαρίσματα από εδώ. Έβαζε και συνθήκες αποβολής. Ο Φουρτούνης έπαιζε στόπερ, χαφ και δεξί φόρνα. Και εσύ τα χαφ, τα κεφτεδάκια και μια χαρά. Λοιπόν, 7:56 σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε από τους εθέρες του Λίμπερο. Θα παραδώσουμε τις κιτάλεις στον. Περνάει η ώρα. Με τελευταία τζούρα καφέ κιόλας σήμερα. Ναι, το έκανα. Έκανα rotation, έκανα συντήρηση δυνάμεων. Συνήθως τον καφέ τον τελειώνω, ας πούμε. 7 και 20 έχει τελειώσει. Πρέπει να κάρφω σε ένα παγάκι παραπάνω σήμερα. Κάτι έγινε. Κάνεις rotation στο καφέδι. Και με έβγαλε ολάκερη την εκπομπή. Ήταν σωστή και συνετή διαχείριση. Ναι. Ενδεχομένως την ίδια να κάνουν και οι ομάδες. Δηλαδή κλείνουμε τώρα. Κλείνουμε. Καλά, θα μου δώσει ένα λεπτό τότε και μετά θα κάνει αποφώνηση. Δώστο το λεπτό. Λοιπόν, μάγκες, σήμερα παίζει το ματσάκι. Δεν είναι τίποτα παραπάνω εκτός από καζούρα που κάνουμε και χαβά. Είναι ένα ματσάκι. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι τίποτα παραπάνω να βάζουμε τις ανθρώπινες σχέσεις και φιλίες για μια μπάλα. Αυτό είναι ένα θέαμα. Όπως είσαι στο σινεμά. Θα πάμε να κάνουμε την καζουρίτσα μας. Θα πιούμε το καφέ μας ο Αριανός με το φίλο του Παοξή και το αντίστροφο Παοξής με το φίλο του Αριανό. Και μέχρι εκεί μην έχουμε χαζομάρες τώρα και ηλθιότητες πως κάνουν οι Μάο Μάο. Σε άλλα κράτη, Νιγηρία δεν είμαστε, είμαστε στην Greece. Άντε λοιπόν, μάγκες, καλή απόλαυση στο ματσάκι και αύριο εδώ πέρα με την καζούρα μας. Καλά, δεν και... νομίζω στην Νιγηρία να πλακώνονται για τις ομάδες. Εμείς έτσι, εδώ όμορφα και ωραία. Εμείς εδώ οι πολιτισμένοι μαχαιρωνόμαστε και πλακωνόμαστε για τις ομάδες. Οπότε... δεν χαλάμε φιλίες για χαζομάρες. Μπάμπι δικό σου. Τίποτα. Χαιρετούμε, τα λέμε αύριο. Τσάω.